Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Υπάρχει λύση», όπου κάθε απόγευμα δίνουμε λύσεις και απαντήσεις σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Σε λίγο, στο στούντιο μαζί μας, ο Χρήστος ο Κρίγκας, ο φροτεχνικός, ο Νίκος Χαλάκος, τέος Γενικός Διευθυντής ΕΤΕΕΠ και η Κατερίνα η Φραγκάκη, η δικηγόρος. Σε λίγο θα βρούμε λύσεις. Πάμε όμως πρώτα να δούμε κάποιες οικονομικές ειδήσεις. Με σημαντική υπέρβαση στα έσοδα από την έμεση φορολογία έναντι του στόχου που είχε τεθεί για τη συγκεκριμένη περίοδο, αλλά και η στέρηση στις εισπράξεις από το φόρο εισοδήματος και τον ένφια, έκλεισε το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου. Το Σεπτέμβριο, το Υπουργείο Οικονομικών κατέγραψε η στέρηση στα έσοδα, κάτι που αποδίδεται στα μεγάλα φορολογικά βάρη. Ο Σεπτέμβριος ήταν ο πρώτος μήνας της φετινής χρονιάς, κατά τον οποίο συνέπεσε χρονικά η καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων με τον ένφια. Έτσι, το 9μηνο κλείνει με υπέρβαση έναντι του στόχου στα φορολογικά έσοδα στα 233 εκατομμύρια ευρώ. Με αποφάσεις του ΣΤΕ, τον Ιούνιο του 2015 κρίθηκαν αντισταγματικές οι διατάξεις του νόμου 4051 κάθετος 2012 και του νόμου 4093 κάθετος 2012, με τις οποίες είχαν επιβληθεί περικοπές στο ποσό των συντάξεων. Συγκεκριμένα, ο νόμος 4051 επέβαλε περικοπές σε επικουρικές συντάξεις άνω των 200 ευρώ και ο νόμος 4093 επέβαλε περικοπές για άνω των 1.000 ευρώ για κύρια ή και άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης. Μετά από αγωγές που έχουν ασκηθεί, άρχισαν ήδη να εκδίδονται στα διοικητικά πρωτοδικεία αποφάσεις που δικαιώνουν τους συνταξιούχους σύμφωνα με το πνεύμα των αποφάσεων του ΣΤΕ. Στην προθεσμία δήλωση των επαγγελματικών λογαριασμών αναφέρθηκε η φοροτεχνικός Σάντρα Γεράγγελου. Μια επενθύμηση λοιπόν σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που τηρούν επαγγελματικούς λογαριασμούς. Θα πρέπει μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου να δηλώσουν τον ή τους επαγγελματικούς λογαριασμούς τους οποίους τηρούν. Και βέβαια στο εξής θα πρέπει να δηλώνουν την οποιαδήποτε μεταβολή υπάρχει στους λογαριασμούς αυτούς. Να πούμε ότι η εκπρόθεσμη δήλωση, είτε η αρχική είτε κάποιας μεταβολής, θα έχει πρόστιμο των 100 ευρώ και βέβαια εφόσον δεν δηλώσει καθόλου τον επαγγελματικό λογαριασμό, θα υπάρχει πρόστιμο των 1.000 ευρώ. Τι ισχύει για τον εξοδικαστικό μηχανισμό, ποιοι μένουν εκτός ρυθμίσεων και τι κουρέματα οφειλών μπορούν να πετύχουν οι οφειλέτες, μας εξήγησε ο δικηγόρος Δημήτρης Μπούκας. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξει μια ρύθμιση και για όλους αυτούς που μένουν εκτός των ρυθμίσεων του εξοδικαστικού, των ευνοϊκών διατάξεων δηλαδή του 4469, όπως τροποποιήθηκε με το μεσοπρόθεσμο του Ιουνίου. Ποιες κατηγορίες μένουν εκτός? Είναι οι κατηγορίες εκείνες οι οποίες δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Είναι οι μισθωτοί, είναι οι συνταξιούχοι, είναι οι άνεργοι. Υπάρχουν όμως και πολλές υποκατηγορίες στο πλαίσιο των επαγγελματιών και εταιριών που μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον εξοδικαστικό. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται και με τα κουρέματα οφειλών και βεβαίως τι μπορεί να πετύχει ο καθένας ξεχωριστά. Όπως είπαμε, όλα αυτά είναι υποδιαπραγμάτευση και υποσυζήτηση. Κινούμαστε στη βάση που υπάρχει μέχρι τώρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εκεί υπάρχει κούρεμα για συγκεκριμένη κατηγορία οφειλών. Τι θέλω να πω, όποιος χρωστάει από 1 ευρώ έως 3.000 ευρώ, είπαμε ότι μπορεί να πάρει έως 36 δόσεις. Θα δούμε μετά τις παραμέτρους και τα κριτήρια τα οποία καθορίζουν το ύψος και το ποσό των δόσεων. Όποιος χρωστάει από 3.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ παίρνει μόνο 85% κούρεμα των τόκων και των προσαυξήσεων, ενώ από τις 20.000 έως τις 125.000 ευρώ μπορεί να πάρει και 95% κούρεμα στα πρόστιμα που τυχόν του έχουν επιβληθεί από την φορολογική διοίκηση. Θεωρούμε ότι κάτι ανάλογο θα ισχύσει και για αυτές τις κατηγορίες των πολιτών οι οποίοι δεν εντάσσονται στον εξοδικαστικό. Αστερίσκος μπαίνει μόνο στη διαγραφή του 95% των προστήμων. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν είναι στο τραπέζι της συζήτησης. Στις καταγγελίες λόγω παραβάσεων εργατικής νομοθεσίας αναφέρθηκε η δικηγόρος Ρωσάνα Παναγιώτου.
Έχουν παρατηρηθεί αρκετές καταγγελίες στην επιθεώρηση εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Να πούμε ότι δεν αφορούν μόνο μικρές επιχειρήσεις ή εν λόγω καταγγελίες, αφορούν πολυεθνικές εταιρείες, αφορούν καταστήματα συστημικών τραπεζών. Mm-hmm. Να αναφέρουμε στο σημείο αυτό ενδεικτικά ότι σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο είναι και αρκετά ενδιαφέρον, μόνο για το έτος 2016 με 2017 είχαμε 623 ελέγχους σε συστημικές τράπεζες και επιβλήθησαν πρόστιμα άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Οπότε καταλαβαίνουμε γιατί παραβάσεις μιλάμε. Πρόστιμα. Να πούμε ότι τα πρόστιμα επιβάλλονται κατόπιν ελέγχων εφόσον συνεκτιμηθούν κάποια στοιχεία. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν κοιτάμε την παράβαση η οποία έχει πραγματοποιηθεί, αν είναι χαμηλή, αν είναι υψηλή, πολύ υψηλή η σοβαρότητά της, κοιτούμε τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης, τα άτομα τα οποία αφορά η εν λόγω παράβαση, την υποτροπή του εργοδότη και επιπλέον αν υπάρχει ένας βαθμός συμμόρφωσης. Okay. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν επιβάλλεται το πρόστιμο, μιλάμε ακόμη και για παύση εργασιών για κάποιες ημέρες των καταστημάτων. Συνήθως οι περιπτώσεις αφορούν την υποδηλωμένη εργασία, δηλαδή ότι οι εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερες ώρες από αυτές για τις οποίες έχουν δηλωθεί. Μάλιστα. Μιλάμε λοιπόν για υπερεργασία, μιλάμε για υπερωρία, πέραν δηλαδή του νομίμου ωραρίου, πέραν του συμβατικού ωραρίου, χωρίς όλα αυτά βέβαια να έχουν δηλωθεί πρώτα από τον εργοδότη και φυσικά χωρίς να καταβάλλεται προσαυξημένο και το ορομίσθιο όπως πρέπει. Όπου από 1η-9η του 2018 είναι υποχρεωτική ηλεκτρονική αναγγελία. Άλλαξε το σύστημα. Πλέον έχει καταργηθεί το ειδικό βιβλίο υπερωριών που τηρούσε ο εργοδότης και έπρεπε εντός του πρώτου 15ημέρου του επόμενου μήνα να δηλώσει τις υπερωρίες που είχαν πραγματοποιηθεί στον προηγούμενο. Πλέον λοιπόν υποχρεούται από 1η Σεπτεμβρίου ηλεκτρονικά να δηλώνει πριν την πραγματοποίησή του τόσο τις υπερωρίες όσο και την υπερεργασία. Και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί για υπερεργασία μιλάμε ότι ακόμα και αν ο εργαζόμενος έχει τελειώσει το ωράριό του, βρίσκεται στον χώρο εργασίας για ακόμη ένα τέταρτο ή ένα μισάωρο, κάτι το οποίο είναι σύνηθες, αυτό λοιπόν αποτελεί υπερεργασία. Και αν εκείνη τη στιγμή γίνει έλεγχος, θα επιβληθεί πρόστιμο στον εργοδότη. Οπότε είναι αρκετά σοβαρό το συγκεκριμένο θέμα. Να πούμε επίσης ότι έχει δοθεί και η δυνατότητα αναγγελίας μέσω SMS στο 54001. Μάλιστα. Και τέλος ότι το τηλέφωνο των καταγγελιών είναι το 15512, όπου κάθε εργαζόμενος μπορεί να καταγγείλει και ανώνυμα την κάθε παράβαση. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες οικονομικές ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Θα κάνουμε μία σύντομη διακοπή και σε λίγο και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε στο 901-901-5617 το τηλέφωνο επικοινωνίας SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54888. Σήμερα κοντά μας είναι ο κύριος Νίκος Καλάκος, θέος Γενικός Διευθυντής ΕΤΕΕΠ. Καλησπέρα σας κύριε Καλάκο. Καλησπέρα σας. Κυρία Κατερίνα Φραγκάκη είναι η δικηγόρος μας. Καλησπέρα, κυρία Φραγκάκη. Καλησπέρα, Σοφία μου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χρήστος Κρίγκας είναι ο φοροτεχνικός μας. Καλησπέρα, κύριε Κρίγκα. Πολλά βεβαίως έχουμε να δούμε στο κομμάτι της φορολογίας, ασφαλιστικού και βεβαίως τι γίνεται στα δάνεια. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Καλάκο, διότι πραγματικά αυτό μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ένα κύμα υποβολής αιτήσεων προς τον ΕΦΚΑ για τα αναδρομικά της σύνταξης που κάνουν οι συνταξιούχοι. Υπάρχει μια αναστάτωση και ως προς την ηλεκτρονική υποβολή, κύριε Καλάκο, αλλά βεβαίως και ως προς το κομμάτι της αίτησης. Να τα εξηγήσουμε και στο κομμάτι της παραγραφής και βεβαίως τι γίνεται με όλα αυτά τα αναδρομικά. Ναι, να εξηγήσουμε καταρχάς ότι αφορά 2.700.000 συνταξιούχους και αφορά και 600.000 περίπου δημοσίους υπαλλήλους που είναι εν ενεργεία. Είναι οι δύο νόμοι, ο 4051, ο οποίος μείωσε τις του 12, ο οποίος μείωσε τις επικουρικές συντάξεις πάνω από 200 ευρώ κλιμακωτά, ο οποίος έκαμε περικοπή στις κύριες συντάξεις 12% πάνω από 1.300 ευρώ. Είναι ο νόμος 4093, ο οποίος και αυτός μείωσε τις κύριες συντάξεις σε άθροισμα πάνω από 1.000 ευρώ κλιμακωτά με 5, 10, 15 και 20% αθροίζοντας κύρια επικουρική και μέρισμα όσοι είχαν μερίσματα και αφορά και την περικοπή των δώρων, τα 800 ευρώ, τα 400 του Χριστουγέννων, 200 το Πάσχα και 200 το Επίδομα Δίας. Αφορά όλους αυτούς, δηλαδή γύρω στα 3.300.000 κόσμο. Αυτοί οι άνθρωποι μετά από δύο αποφάσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου του ΣΤΕ το 2015 που χαρακτήρισε αντισυνταγματικούς τους δύο νόμους, έχουν κάθε δικαίωμα να προσφύγουν και να αξιώσουν τα αναδρομικά τους. Ήδη έχουν βγει τρεις πρωτόδικες αποφάσεις που έχουν δικαιώσει συνταξιούχους
και θα πρέπει μέχρι 31 Δεκάτου του 2018 να καταθέσουν αιτήσεις στον κύριο φορέας και στον επικουρικό φορέα για να μην υπάρξει παραγραφή του 2016. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι αν καταθέσουν αίτηση στο 19 θα παραγραφεί το 2016. Θα πρέπει να απευθυνθούν, υπάρχουν υποδείγματα αιτήσεων πάρα πολλά. Έχουμε ετοιμάσει και εμείς το 3 αιτήσεις, δηλαδή για τον κύριο φορέα προς τον ΕΦΚΑ, στο ΕΤΑΕΠ και βεβαίως εν ενεργεία δημοσίοι υπάλληλοι. Τις δείχνουμε στις οθόνες σε τακτά χρονικά διαστήματα. Όπως βλέπετε, η συγκεκριμένη δηλώνει με δημόσιος υπάλληλος και λέει αιτούμε στο τέλος. Και βεβαίως οι δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτές το καταθέσουν στις οικονομικές τους υπηρεσίες οι δημόσιοι υπάλληλοι. Υπάρχουν και αιτήσεις, όπως είπα, για τα αναδρομικά, για τα δώρα που αφορά και το 4051 το νόμο και το 4093. Είναι δύο υποδείγματα και για κύρια και για επικουρική. Έχει ενυπέκ, είναι πάρα πολύ καρταρτισμένη, πάρα πολύ σωστά συνταγμένες οι αιτήσεις. Εντελώς δωρεάν, κάποιος μπορεί στο διαδίκτυο να την κατεβάσει. Βέβαια, την από την προηγούμενη εβδομάδα υπάρχει και ηλεκτρονικά μπορεί να επιβληθεί. Υπάρχει μια αίτηση με τα στοιχεία συμπληρωμένα στο τάξη που μπορούν να μπουν οι ασφαλισμένοι με τους κωδικούς τους και να βρούνε την αίτηση αυτή. Προσωπική μου άποψη είναι ότι έχει δύο ελαττώματα αυτή η αίτηση. Δεν αναφέρει τίποτα για τα αναδρομικά και δεν αναφέρει τίποτα για την επαναφορά των δώρων. Mm-hmm. Ας προσεχτεί, γιατί έχει παρατηρήσει, μπορούν να τα συμπληρώσουν από μόνοι τους αυτά τα δύο αιτήματα οι ασφαλισμένοι, όσοι προσφύγουν στη λύση, δηλαδή να καταθέσουν την αίτηση ηλεκτρονικά, που είναι βέβαια αποφεύγουν από την ταλαιπωρία τους. Μπορούν επίσης να τη στείλουν ταχυδρομικό συστημένοι, να κρατήσουν το απόκομα του συστημένου για να το έχουν. Και με αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρουν τα αναδρομικά, γιατί πολλοί με σταματάνε στον δρόμο και λένε ότι κατέθεσα αίτηση, υπάρχει περίπτωση να πάρω τα αναδρομικά ή πότε θα μας δώσουν τα αναδρομικά. Αυτό έχει μόνο και μόνο το κομμάτι της παραγραφής. Ακριβώς. Θα πρέπει εντός εξαμήνου να κάνουν αγωγές, να απευθυνθούν σε κάποιο νομικό ή τέλος πάντων οι ίδιοι θα επιλέξουν τη λύση για να κάνουν αγωγές. Ξέρετε, μόνο πάρα τότε πολλές ερωτήσεις πάνω σε αυτό όμως που λέτε για το κομμάτι των αναδρομικών. Μας λένε ότι ένας συνταξιούχος, μάλιστα ένας υψηλόμισθος, μπορεί το ποσό να αγγίζει μέχρι από 20 έως 25.000 ευρώ. Πώς θα δοθούν όλα αυτά τα χρήματα? Ναι, το κόστος εκτιμάται, αν και δεν υπάρχει επίσημη τίμηση ακριβώς, αλλά είναι άνω των 9 δις. Άρα είναι τεράστιο το κόστος. Δεν νομίζω ότι θα μπορεί να δοθεί τουλάχιστον τα επόμενα χρόνια, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί και κάποιος να τους πει να μην προσφύγουν αυτοί οι άνθρωποι. Μπορεί στο μέλλον η Ελλάδα να ανακάμψει και να βρεθεί ένας τρόπος. Αλλά όσον αφορά το κόστος των αγωγών, υπάρχουν, μπορούν να γίνουν μαζικές αγωγές, είτε μέσω δικηγόρων που οργανώνουν αυτή τη διαδικασία, είτε μέσω δικηγορικών συλλόγων, είτε μέσω συλλόγων συνταξιούχων. Υπάρχουν πάρα πολλοί, δεν θα τους υποδείξουμε εμείς. Ο καθένας θα διαλέξει το δικό του δρόμο για την αγωγή. Πάντως, να γνωρίζουν οι συνταξιούχοι, το λέμε κάθε απόγευμα εδώ με τους εκλεκτούς καλεσμένους, δεν σημαίνει από τη στιγμή που κάνω την αίτηση ότι θα διεκδικήσω τα αναδρομικά. Στείλει η κυβέρνηση τα αναδρομικά στο λογαριασμό τους. Το ποσό. Εδώ θυμόσαστε πέρυσι, επί ένα οχτάμινο φωνάζαμε για παράνομες παρακρατήσεις που είχαν γίνει στις επικουρικές, δηλαδή παράνομα χρήματα που τους είχαν παρακρατηθεί και δεν τους τα έβαζαν. Τους έβγαλαν την ψυχή για να πάρουν και αυτά τα ελάχιστα. Και γίνεται και στο κομμάτι των επικουρικών. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο και στη μεγάλη καθυστέρηση και βεβαίως τι θα γίνει στις συντάξεις. Θα τα συζητήσουμε όλα εδώ, όπως κάνουμε και κάθε απόγευμα, εδώ με τον κύριο Καλάκο. Πάμε τώρα μαζί με την κυρία Φραγκάκη να δούμε τι γίνεται και στο κομμάτι των ρυθμίσεων. Αλλά θα ξεκινήσουμε με το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με τα ληξιπρόθεσμα. Σοφία μου, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Πράγματι, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ένας στους δύο φορολογούμενους έχουν χρέη και ψάχνουν να βρουν κάποιο τρόπο ρύθμισης. Όμως, οι υφιστάμενες και πάγιες ρυθμίσεις οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να λύσουν δυστυχώς το πρόβλημα. Το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο. Τα ποσά είναι πάρα πολύ ψηλά και ουσιαστικά οι ρυθμίσεις που υπάρχουν δεν καλύπτουν τα υπέρμετρα αυτά ποσά, τα οποία όσο περνάνε τα χρόνια φαίνονται ότι αυξάνονται. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν σήμερα στον τύπο κάποια δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία προκύπτει ότι θα υπάρξει ρύθμιση των 120 δόσεων και για τις κατηγορίες που έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι εξαιρούνται. Όπως είναι οι συνταξιούχοι, όπως είναι οι άνεργοι, όπως είναι οι μισθωτοί. Μάλιστα. Φαίνεται λοιπόν ότι θα υπάρξει μια ρύθμιση. Βέβαια, ώσπου να δούμε τη συγκεκριμένη ρύθμιση, δεν μπορούμε να βγάλουμε και συμπεράσματα. Διαβάζουμε μόνο αυτή τη στιγμή κάποια άρθρα τα οποία έχουν διαρρεύσει.
σύμφωνα με τα οποία, με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η ρύθμιση για τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς επίσης και για τις επιχειρήσεις, κατά τον ίδιο τρόπο θα υπάρξει αυτή η ρύθμιση και για αυτές τις κατηγορίες των συμπολιτών μας, οι οποίοι δυστυχώς αυτή τη στιγμή τις μόνες λύσεις που έχουν στα χέρια τους είναι η ρύθμιση των 12 ή των 24 δόσεων. Υπάρχει για ρύθμιση, όπως λέμε. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό θα προχωρήσει, είναι επιτακτική ανάγκη. Όλοι εμείς που ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή συνταξιούχοι οι οποίοι οφείλουν ποσά πάνω από 20.000 ευρώ και επειδή δεν μπορούν να ρυθμίσουν, δεν μπορούν να βγουν καν στη σύνταξη αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν ποινικές ευθύνες για αυτούς, διότι οφείλουν μεγάλα ποσά, πάνω από 100.000 ευρώ, και δεν μπορούν να ρυθμίσουν, δεν μπορούν να βρουν τα ποσά, δεν έχουν πολλές φορές και ακίνητο ώστε να πουλήσουν και να μπορέσουν με κάποιο τρόπο να δώσουν χρήματα. Άρα αυτοί οι άνθρωποι είναι σε μια ομοιρία. Mm-hmm. Και πρέπει λοιπόν να υπάρξει κάποια ρύθμιση. Πάντως, όταν είμαστε, σας παρακαλώ, έτοιμοι να δείξουμε και με αριθμούς τι σημαίνει βεβαίως το πρόβλημα με τα λήξη πρόθεσμα. Τι σημαίνει γιατί λοιπόν στα το πρόβλημα. Κόκκινα δάνεια υπάρχουν 100 δις ευρώ. 100 δις ευρώ είναι για τα κόκκινα δάνεια. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Μάλιστα, ναι, συγγνώμη, έχουμε βγάλει λάθος κάρτα για τον νόμο Κατσέλη. Για τον νόμο Κατσέλη, θα πούμε για τον νόμο Κατσέλη. Για το κομμάτι του δόλου, γιατί θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι επειδή αυτή τη στιγμή τα ληξιπρόθεσμα και για τα κόκκινα δάνεια είναι πάρα πολύ ψηλά, ο μόνος τρόπος που μπορεί κάποιος αυτή τη στιγμή να ρυθμίσει και να κάνει μια διαγραφή χρέους mm-hmm. είναι ο νόμος Κατσέλη, ο οποίος, όπως γνωρίζουμε, στο τέλος του χρόνου θα σταματήσει και αυτός να ισχύει. Το βλέπουμε. Ας δούμε λοιπόν τώρα τα προβλήματα λοιπόν με τα ληξιπρόθεσμα. Τα κόκκινα δάνεια, όπως είπε η Σοφία μου, ανέρχονται στα 100 δις ευρώ. Τα χρέη προς το δημόσιο είναι 105 δις ευρώ. 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι έχουν υποστεί ήδη μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης και υπάρχουν άλλοι 750.000 για τους οποίους επίκειται η αναγκαστική εκτέλεση. Υπάρχουν τουλάχιστον 30 δις αυτή τη στιγμή ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Και όταν βλέπουμε όλα αυτά τα ληξιπρόθεσμα, αυτό που μας έρχεται στο μυαλό κατευθείαν είναι η κατάσχεση είτε των λογαριασμών μας, που όπως πολλές φορές έχουμε πει πρέπει να γίνεται ο ακατάσχετος λογαριασμός, ώστε τουλάχιστον να μπορούμε να προστατεύσουμε τα 1.250 ευρώ, καθώς επίσης υπάρχει ο φόβος αυτή τη στιγμή, αν χρωστάμε χρήματα προς την εφορία και είναι πάνω από 500 ευρώ, να γίνει ακόμα κατάσχεση του ακινήτου μας και των περιουσιακών μας στοιχείων. Άρα, η ρύθμιση είναι αναγκαία. Οι πολίτες πρέπει να έχουν ένα εργαλείο στα χέρια τους, ώστε να μπορούν ουσιαστικά να ρυθμίσουν. Βέβαια, δεν ξέρουμε αν και οι 120 δόσεις θα λύσουν το πρόβλημα mm-hmm. ουσιαστικά. Σίγουρα όμως θα δώσουν κάποια ανάσα. Θα δώσουν κάποια ανάσα σε σχέση με το υφιστάμενο καθεστώς. Μετά την κυρία Αναστασία, θέλω να το σχολιάσει και ο κύριος Κρίγκας, γιατί έχουμε και υπέρβαση, το είπαμε και πριν από λίγο, φορολογικών εσόδων, βεβαίως από την έμεση φορολογία έναντι του στόχου. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Καλησπέρα σας, κυρία Αναστασία. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Θα ήθελα να ξέρω αυτές τις αιτήσεις τις οποίες δείχνετε εσείς, που είναι για ΙΚΑ και ΕΤΑ, πού μπορούμε να τις βρούμε. Στο διαδίκτυο, είμαι συνταξιούχος Ολυμπιακής. Συνταξιούχος Ολυμπιακής είμαι. Στο διαδίκτυο, αν μπείτε στην enipec.gr, θα μπορέσετε να τις κατεβάσετε και τις δύο αιτήσεις. Αυτές τις δικές σας που δείχνετε. Ναι, αυτές τις δύο που σας δείξαμε προηγουμένως. Όσο αφορά τους ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι, αυτοί γνωρίζουν από πού θα το βρουν. Όχι, είναι ενεργεία, συνταξιούχος. Ναι, οι συνταξιούχοι, αν μπουν στην enipec.gr, θα μπορέσουν να κατεβάσουν. Enipec, ωραία. Enipec.gr, μπορείτε να τις κατεβάσετε αυτές τις αιτήσεις και βεβαίως για τον κύριο φορέα προς ΕΦΚΑ, λοιπόν. Η μία είναι προς τον ΕΦΚΑ και η άλλη προς ΕΝΙΠΕΚ. Είναι για την επικουρικία. Σας πει, αν διαβάσετε την αίτηση, σας οδηγεί να στη σας πω και το εξής. Είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, είπε ο κύριος Καλάκος, και πρέπει να το καταλάβουν οι τηλεθεατές. Δεν σημαίνει ότι με το που κάνουμε την αίτηση έχει λυθεί το πρόβλημα. Ουσιαστικά διακόπτουμε την παραγραφή. Λοιπόν. Και η παραγραφή θα διακοπεί ουσιαστικά επειδή υπάρχει μία όχληση, όπως λέμε, για 6 μήνες. Άρα
θα πρέπει άμεσα να αναζητήσουν κάποιο τρόπο ώστε να κάνουν κάποια αγωγή, όπως είπε ο κύριος Καλάκος, για να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματα κάποια στιγμή, αν τα πάρουν βεβαίως, γιατί υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Ναι, γιατί υπάρχουν, να πούμε, και προσφυγές έχουν γίνει προς το εφετείο το δημόσιο και στις τρεις περιπτώσεις που τις κέρδισε η ασφαλισμένη, ήδη έχει προσφύγει το δημόσιο στο εφετείο, στο δεύτερο βαθμό. Άρα δεν ξέρουμε την τύχη. Αν και προσωπικά τύχη, πιστεύω είναι μια απόφαση του ΣΤΕ, συστηνομική. Θα πρέπει είναι να γίνει σεβαστή. Είναι πολύ δύσκολο βέβαια να μην γίνει σεβαστή η απόφαση, δηλαδή να μην δικαιωθούν αυτοί οι εργαζόμενοι. Κύριε Αντώνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Ναι, θέλω να πω, αν μπορούμε εμείς να κάνουμε αίτηση να πάρουμε αυτούς τους νόμους, τους δύο που είπατε τώρα, το 40-51. Μ' ακούτε? Μάλιστα. Και το 40-93. Τους νόμους να πάρετε, τι να τους κάνετε? Όχι, λέτε ότι με αυτούς τους νόμους μας κάνανε κρατήσεις. Συνταξιούχος είστε? Ορίστε. Συνταξιούχος είστε? Ναι, συνταξιούχος. Από είναι. Πότε? Από το 2006. Μπορείτε βέβαια να κάνετε, σας έχουν παρακρατήσει τα δώρα. Να ναι, βρείτε αυτές τις δύο αιτήσεις. Από ποιο φορέα είστε συνταξιούχος? Είμαι από το ΙΚΑ. Ναι. Και από το Ταμείο των Φαρμακοϋπαλλήλων. Επικουρικό. Επικουρικό. Ωραία, μπορείτε να βρείτε αυτές, όπως είπαμε, τις δύο αιτήσεις και μέχρι 31 Δεκάτου να τις καταθέσετε στον ΕΦΚΑ, για την κύρια ασφάλιση δηλαδή για το ΙΚΑ, στον ΕΦΚΑ θα απευθυνθείτε και στο Ταμείο σας, στο Επικουρικό, για την επικουρική ασφάλιση. Και πού να τα βρω εγώ τις αιτήσεις αυτές? Είτε στο διαδίκτυο, είτε κάποιο γνωστό σας να ζητήσει. Κυκλοφορούν πάρα πολλές σε όλα τα δικηγορικά γραφεία πλέον. Μήπως έχετε εσείς κανένα δικηγορικό γραφείο να πες το δεν να έχω, εγώ δεν είμαι να δίνω αιτήσεις. Αν έρθετε στο γραφείο μου, στείλτε κάποιον να σας τη δώσω, να σας τη στείλω. Αφήστε το τηλεφωνό σας. Το γραφείο σας πού είναι, σε ποιο μέρος? Αφήστε το τηλέφωνο σας στο τέλος εκπομπής. Θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας και εμείς εδώ στο κανάλι της έχουμε τις αιτήσεις, γι' αυτό τις δείχνουμε. Είναι και όταν παράδειγμα του ΕΦΚΑ. Έχετε... εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε, αλλά βλέπετε είναι και μεγάλη αγωνία των συνταξιούχων. Τι θα κάνουμε? Κύριε Κωνσταντίνε, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Σας ακούμε. Ήθελα να κάνω μια παρέμβαση, είναι άσχετο με το θέμα. Έχω συνεπιστεί με αυτό που συμβαίνει στην Αμερική με τα πακέτα που στέλνουν στους δημοκρατικούς, σε όλους, Ομπάμα, Κλίντον, Σόρος, μέχρι στον ηθοποιό Ντενίρο, κάπου 9 πακέτα, τα οποία τα στέλνουν οι ίδιοι βέβαια, και μου κάνει εντύπωση, το οποίο δεν εξεράγει κανένα, με σκοπό βέβαια να φάνει τον Τραμπ, γιατί το γουστάρουν βέβαια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν είναι θέμα ούτε φορολογικό ούτε ασφαλιστικό. Ψάχναμε να βρούμε το φορολογικό και το ζήτημα των κόκκινων δανείων. Λέω με τα πακέτα, μήπως ήταν με δάνεια. Και εγώ έτσι πίστευα. Κύριε Κρίγκα, πάμε να γυρίσουμε. Άκουσα έτσι με προσοχή την Κατερίνα τη Φραγκάκη. Απλά προσπαθώντας να κάνουμε μια ανασκόπηση το τι έχει γίνει με τις ρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια. Ξεκινήσουμε το 2015. Η κυβέρνηση αυτή έχει ξεκινήσει με ένα πολύ πολύ σοβαρό και σημαντικό νομοθέτημα. Ήταν η ψήφιση των 100 δόσεων. Εκεί τι είχε γίνει όμως? Και είχαν εντάξει ό,τι περιπτώσεις χρεών είχε, τις είχε βάλει μέσα. Δεν είχε σημασία αν ήσουν ελεύθερος επαγγελματίας. 100 δόσεις για όλους. Δεν είχε σημασία αν ήσουν ελεύθερος επαγγελματίας, αν ήσουν μισθωτός, αν ήσουν συνταξιούχος ή οτιδήποτε άλλο. Σήμερα όμως έχουμε κάποια διαφορετικά δεδομένα. Και σήμερα λοιπόν, αν μεταφέρουμε εκείνα τα χρόνια στη σημερινή εποχή, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να γίνει μια ανάλογη ρύθμιση. Άρα, πολύ δύσκολο να περιμένει ο κόσμος να γίνει μια ανάλογη ρύθμιση. Για τον εξής λόγο. Σήμερα υπάρχει ένα οργανωμένο ΚΙΑΟ. Σήμερα υπάρχει μια οργανωμένη ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, που απλά τι κάνουν? Βλέπετε και ότι οι πολιτικές ηγεσίες, σε αυτά που ανακοινώσαν στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, ξεκίνησαν από πάρα πολύ χαμηλά το ύψος των χρεών των ρυθμίσεων. Έρχονται λοιπόν και παίρνουν σαν κάποια βασικά δεδομένα. Λέει παράδειγμα ότι όταν έχω κάποιον ο οποίος υπάγεται στον νόμο Κατσέλη, φυσικά πρόσωπα, υπάγεται στον νόμο Κατσέλη για τα χρέη που έχει και προχωράμε από εκεί. Είναι κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας? Πρέπει να υπαχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για αυτές τις δύο κατηγορίες πλέον των λοιπόν χρεών, τα οποία πάνε στην πάγια ρύθμιση των 12 στις 12 δόσεις. Επειδή ακούμε τώρα καθημερινά ότι θα φέρουν μια μεγάλη ρύθμιση ή οτιδήποτε άλλο. Η ρύθμιση αυτή, κατά τη γνώμη μου,
Μπορεί να είναι πολύ μεγάλων δόσεων, δεν θα αφορά πολύ κόσμο και δεν θα αφορά και πολλά χρέη. Άρα γιατί... με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια λοιπόν. Με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια που δεν χρειάζεται να λέμε ότι είναι. Ευρώ, σωστά. Ναι. Που δεν χρειάζεται να λέμε ότι αυτά τα κριτήρια μπορεί να είναι εισοδηματικά ή βάσει εκείνη τη περιουσία ή οτιδήποτε άλλο. Μόνο και μόνο ότι μπορεί να υπάρχει ένα όριο των 5.000 ευρώ και του ελεύθερου επαγγελματίε πάμε να μην του εντάσσει μέσα. Γιατί δεν θα εντάσσει του ελεύθερου επαγγελματίε. Mm-hmm. Γιατί ο ελεύθερο επαγγελματία εντάσσεται στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Λένε πολλοί υπάρχει περίπτωση να του βάλουν όλου που χρωστάνε μέχρι 5.000 ευρώ. Το ποσοστό αυτό πλέον των χρεών είναι πάρα πολύ μικρό για την ελληνική κοινωνία. Έχουν σωρευτεί παραπάνω χρέη. Άρα όταν έχεις δύο οργανωμένους μηχανισμούς και ΑΟ και ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εισόδων, σε κάτι άλλο αποσκοπείς πέρα από το να πληρωθούν τα χρέη. Λες ότι προφανώς υπάρχει κάτι αντίκρισμα από πίσω, το οποίο μάλλον θα πρέπει υπάρχει εκείνη την περιουσία ή οτιδήποτε άλλο. Ό,τι καταφέρω λοιπόν να πάρω από την ακίνητη περιουσία και από εκεί και πέρα, όσοι χρωστάνε πολύ λίγα, να τους βάλω σε μια ρύθμιση. Άρα είναι εντελώς διαφορετική σήμερα, η κατάσταση από την κατάσταση που υπήρχε το 2015. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι ούτε μια ρύθμιση θα υπάρχει που θα αφορά όλο τον κόσμο, ούτε μια ρύθμιση η οποία θα αφορά πολλά χρέη. Αυτό να το έχει ο κόσμος στο μυαλό του. Και με λίγα λόγια να πούμε, για αυτό που λέει ο κύριος Κρίγκας που είναι πολύ σωστό, αν αυτό ισχύσει και ουσιαστικά μπορούν να εντάξουν κάποιοι μόνο έως 5.000 ευρώ χρέη, σε αυτή την περίπτωση οι περισσότεροι που χρωστούν αυτή τη στιγμή θα χάσουν τα σπίτια τους και θα έχουν και ποινικές ευθύνες αν τα χρέη είναι πάνω από 100.000 ευρώ. Δεν θα έχουν δηλαδή κάποιο τρόπο ακριβώς να σωθούν ουσιαστικά. Αυτά πρέπει να τα δουν και κάπως να τα λύσουν, γιατί και ανάγκη έχουμε αυτή τη στιγμή στα κρατικά ταμεία από χρήματα μέσω των ρυθμίσεων που θα γίνουν και βεβαίως δεν γίνεται η πολίτες που χρωστούν να χάσουν όλοι τα σπίτια τους. Γιατί δεν υπάρχει και προστασία πρώτης κατοικίας. Και αν μου επιτρέπετε κάτι τελευταίο σε αυτά τα σωστά που λέει η Κατερίνα, επειδή έχουμε και τον κύριο Καλάκο εδώ και ο Νίκος ο Καλάκος είναι γνώστης εργατικών ασφαλιστικών θεμάτων, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να μιλάμε για κάποιο σοβαρό πλεόνασμα του ΕΦΚΑ. Για τον εξής λόγο. Γιατί για να θέσει σοβαρό πλεόνασμα ενός νεοσύστατου οργανισμού, θα πρέπει όλα αυτά τα ταμεία τα οποία έχει αυτή τη στιγμή υπό την σκέπη του να ξέρει ότι αρχικώς είναι οργανωμένο. Δευτερευόντως, θα πρέπει να μην απομονώνεις έσοδα μιας χρονιάς ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί μέχρι 31 Δεκάτου 2016 γνωρίζουμε ότι οι παλιοί ασφαλισμένοι του ΟΑΕ οφείλουν πάρα πολλά χρέη. Ποιες είναι περιπτώσεις που αδίκως μπορεί να πλήρωναν κάποιοι 900, 1000 ευρώ το δίμηνο και από 1η-1η-17 να μπήκαν στα 167 ευρώ. Ο ασφαλιστικός βίος ενός ανθρώπου δεν εξετάζεται από τότε που εμείς θεωρούμε ότι ένας ασφαλιστικός οργανισμός είναι υγιής. Πώς θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι σύνταξη αύριο. Μετά την κυρία Δώρα, θα έρθουμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, Χρήστο Κρίγκα, σχετικά με τις εταιρείες και τις ασφαλιστικές εισφορές. Γιατί ακόμα και σήμερα θα δούμε ποιοι είναι υπόχρεοι ασφάλισης, θα δούμε τι γίνεται στις εταιρείες και θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Κύριε Καλάκο. Καταρχάς να πω, δεν υπάρχει ενιαίο ταμείο ΕΦΚΑ. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μια ομοσπονδιοποίηση των ταμείων. Τα ταμεία λειτουργούν όπως λειτουργούσαν. Γι' αυτό και ο ασφαλισμένος, όταν θα πάει στο ΙΚΑ της γειτονιάς του και είναι ο ΑΕ, θα του πούνε φύγε από εδώ και πήγαινε εκεί που είσαι στο παρελθόν. Mm-hmm. Δεν έχει ενοποιηθεί. Δεν υπάρχει ενιαίος κανονισμός λειτουργίας. Δεν υπάρχουν ενιαία μηχανογραφικά. Ό,τι έκανε μόνο του το κάθε ταμείο, συνεχίζει να το κάνει. Άρα αυτή η ενοποίηση που προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση είναι ένα παραμύθι. Δεύτερον, δεν υπάρχει πλεόνασμα στον ΕΦΚΑ. Το έχω πει κατ' επανάληψη, διότι το 2018 δανειστήκαμε 865 εκατομμύρια ληξιπρόθεσμες οφειλές. Τι εννοώ, τα πήραμε από δάνειο από τους δανειστές, τα χρεώσαμε στα παιδιά μας, 865 εκατομμύρια και πληρώνουμε κύριες συντάξεις. Αν είχε πλεόνασμα, θα πλήρωνα από το πλεόνασμα. Δεύτερον, πήραμε 750 εκατομμύρια πάλι από τις ληξιπρόθεσμες και πληρώσαμε εφάπαξ. Πάλι το κάναμε χρέος. Πήραμε 395 εκατομμύρια από το ΑΚΑΓΕ, από το λογαριασμό αλληλεγγύης για τις επόμενες γενιές και το μεταφέραμε στον ΕΦΚΑ. Και αυτό θεωρείται πλεόνασμα. Δεν υπάρχει φύσταται πλεόνασμα και όπως είπε σωστά και ο κύριος Κρίγκας, ότι όταν μιλάμε για πλεόνασμα έτους, όποιος μιλάει σε έναν ασφαλιστικό φορέα, προφανώς δεν ξέρει ασφαλιστικό. Διότι το πλεόνασμα γυρίζει πίσω σε όλο τον εργασιακό βίο ή μπροστά προβολή σε όλο τον εργασιακό βίο ενός ασφαλισμένου. Λοιπόν, άρα πλεόνασμα δεν υφίσταται, είναι ένα παραμύθι που μας αρέσει να το φτιάχνουμε μόνοι μας και θα το βρούμε πολύ γρήγορα μπροστά μας. Και αν μου επιτρέπει, Σοφία, επειδή έχεις πριν και την κάρτα με τα έσοδα, μακάρι να είχαμε έσοδα, μακάρι να είχαμε πλεόνασμα εσόδων. Ας πω κάτι. Πρωτοετής φοιτητές που ήμασταν στα οικονομικά πανεπιστήμια, ξέρετε τι λέγαμε, ότι η υγιής φορολογία είναι αυτή η οποία έρχεται από τους άμεσους φόρους.
Όταν οι έμεσοι φόροι ξεπερνούν τους άμεσους φόρους ή προσπαθείς να συγκεντρώσεις χρήματα από έναν άδικο έμεσο φόρο, δεν προλαβαίνουμε τώρα να κάνουμε κουβέντες για να βάλουμε πετρέλαιο. Ο κόσμος προβληματίζεται να βάλει πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή οι έμεσοι φόροι πάνω στο πετρέλαιο είναι πολύ περισσότερο από την αξία του πετρελαίου ή από οτιδήποτε άλλο. Άρα ο έμεσος φόρος δεν είναι ποτέ δίκαιος. Επιβάλλεται και επιβάλλεται σε όλους χωρίς να βλέπεις οδηματικά κριτήρια ή οτιδήποτε άλλο. Στο πρώτο εννιάμηνο έχω τα στοιχεία τα χθεσινά της Ελστάτ. Έμεσοι φόροι αυξήθησαν έναντι του προϋπολογισμένου 22,8. 185 εκατομμύρια το πρώτο αυξήθηκαν έναντι του προϋπολογισμού. Δηλαδή λίστεψα με τον κόσμο. ΦΠΑ πετρολοειδών 8,8 αυξήθηκε έναντι των προϋπολογισμένων, όχι έναντι περσινής χρονιάς. Λοιποί φόροι κατανάλωση 14,9, 44 εκατομμύρια επιπλέον. Αυτοί είναι όλοι οι φόροι που έχουν περάσει στα λαϊκά στρώματα στους φτωχούς ανθρώπους. Δεν είναι άμεση φόροι που επιβλήθησαν σε συγκεκριμένα εισοδήματα. Κυρία Δώρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση για μένα. Βεβαίως. Δούλευα σε ένα εργοστάσιο το οποίο όλα μου τα ένσημα δούλευα από το 1985 ως το 2011, το οποίο απελήθηκα. Συνεχόμενη εργασία, 26 χρόνια. Μάλιστα. Η κόρη μου ήταν το 2010 ανήλικη. Τι γίνεται με μένα? Ο σύζυγος είναι με 70% αναπηρία, έχει σκλήρυνση κατά πλάκας και το παιδί μου είναι με φίστουλα στο στάδιο αιμοκάθαρσης. Τώρα βγήκε με 70% αναπηρία και εκείνο. Μπορείτε να, βγείτε, μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη. Από πότε όμως? Από τη στιγμή που θα καταθέσετε αίτηση. Δηλαδή λόγω, μπορώ τώρα... Λόγω ναι. Και ανικανότητος και του συζύγου και του παιδιού. Μπορώ να καταθέσω, δηλαδή... Γιατί λόγω το ποσοστού αναπηρίας. Ναι, ναι, ναι. Παίζει ρόλο το ποσοστό αναπηρίας που έχουν και οι δύο? Μα μου είπα την άνω του 70%. 70% έχει ο σύζυγος, ναι. Και 70% έχει και το παιδί. Τώρα, την περασμένη εβδομάδα πήραμε την απόφαση. Μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη. Και για τη μικρή, και επειδή ήταν ανήλικη μικρή το 2010. Αφού μπορείτε να βγείτε από αυτό το λόγο, γιατί ανατρέχετε στον άλλο λόγο? Γιατί πολλοί μπερδεύονται, μήπως έχει το... Γι' αυτό σας ρωτάω, για τη μικρή, για το παιδί, για το σύζυγο, έχουν τύχει τόσα πολλά που δεν μπορεί κάποιος να με κατευθύνει που πρέπει να απευθυνθώ. Πόσο ετών είστε? 50. Δεν μπορείτε να βγείτε με το ανήλικο παιδί. Γιατί αν δεν κάνω λάθος έπρεπε στο 2010 να ήταν 55. Δεν μπορείτε να βγείτε λόγω ανήλικου παιδιού το 10. Μάλιστα. Γιατί το 10 δεν είστε 40 πόσο χρόνος. Πολύ μικρή. Μάλιστα. Ούτε το 15 είχατε τον Αύγουστο του 15 που άλλαξαν τα όρια τις δύο προϋποθέσεις. Μάλιστα, μάλιστα. Δηλαδή, εγώ μπορώ να το πω. Θα αναζητήσετε μόνο τη λύση λόγω αναπηρίας. Λόγω αναπηρίας του συζύγου και του παιδιού. Ναι. Και του παιδιού του μεγάλου, δηλαδή. Αυτό είναι 25 χρονών. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μία σύντομη διακοπή και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε στο 901-901-56-17 το τηλέφωνο επικοινωνίας SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-888. Κύριε Καλάκο, όσοι έχουν μετοχικό κάνουν αίτηση με το νόμο 4093, έχουν περικοπεί και τα μερίσματα που δίνει το μετοχικό. Σας ευχαριστώ πολύ, μας λέει ο κύριος Χρήστος. Δεν περικόπηκαν τα μερίσματα από το νόμο, από το άθροισμα περικόπηκε η κύρια σύνταξη. Mm-hmm. Η περικοπή των μερισμάτων αφορά άλλη διάταξη που έγινε απευθείας στο μέρισμα. Αφορά την κύρια σύνταξη, άρα στο φορέα της κύριας σύνταξης απευθυνθούν και όχι στο μετοχικό ταμείο πολιτικών υπαλλήλων. Πάμε να συνεχίσουμε με την κυρία Φραγκάκη να δούμε τι γίνεται στο κομμάτι των δανείων. Προστασία λοιπόν από τον νόμο Κατσέλη μέχρι το τέλος του 2018. Ακόμα δεν ξέρουμε αν θα δοθεί παράταση, Σοφία μου. Πράγμα που σημαίνει ότι όσοι ενδιαφέρονται αυτή τη στιγμή να ενταχθούν στον νόμο, θα πρέπει άμεσα να απευθυνθούν σε κάποιον δικηγόρο προκειμένου να προλάβει να κάνει τη διαδικασία. Γιατί όπως έχουμε πει, είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία. Πρέπει να κατατεθούν σχετικά δικαιολογητικά και εν συνεχεία θα προσδιοριστεί η αίτηση
Πρώτα για την προσωρινή διαταγή, όπως έχουμε πει, εν συνεχεία θα γίνει η τακτική δικάσιμος. Πάντως, όπως θα δείξουμε και στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει, εισόδημα δεν πρέπει για κάποιους, για να έχει τα κριτήρια λοιπόν για να επαχθεί στο νόμο Κατσέλη, το εισόδημά του δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 35.000. Σωστά. Και επίσης η αντικειμενική αξία του να φτάνει έως 260.000 ευρώ. Δηλαδή, όποιος έχει υψηλά εισοδήματα, αλλά δεν μπορεί να πληρώσει για τον ΑΒ λόγο, ή έχει και έχει υπερδανειστεί κτλ. Που είναι κάτι πάρα πολύ σύνηθες και είχε συμβεί τα παλαιότερα χρόνια. Καθώς επίσης όποιος έχει την ευτυχία να έχει μεγάλη περιουσία, αλλά δεν μπορεί ουσιαστικά να ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, ο μόνος τρόπος που έχει αυτή τη στιγμή για να ρυθμίσει και να μην τρέξουν οι τράπεζες με διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις και εν συνεχεία πληστηριασμούς, η μόνη λύση που έχει είναι ο κώδικας δεοντολογίας τραπεζών, που ουσιαστικά προβαίνουμε σε μία πρόταση προς την τράπεζα, μπαίνουμε σε μία διαδικασία διαπραγμάτευσης και μέσω της διαπραγμάτευσης ορίζεται μία ρύθμιση για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Mm-hmm. Και μέσω αυτής της ρυθμίσεως μπορεί να αποπληρώσει το δάνειό του είτε με μία επιμήκυνση που θα γίνει, είτε με διαγραφή. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε καταφέρει διαγραφή χρέους, αλλά όλα θα βασιστούν στα εισοδηματικά κριτήρια, όπως έχουμε ξαναπεί, καθώς επίσης και στα περιουσιακά στοιχεία. Άρα θα δώσει σειρά εγγράφων, φορολογικών, περιουσιακών, καθώς επίσης θα ληφθεί υπόψη από την τράπεζα αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας, τόσο δικό του όσο και της οικογένειάς του, και έτσι θα οριστεί το τελικό ποσό της δόσης που θα καταβάλει. Υπάρχει βεβαίως και άλλη επιλογή, θα την πούμε σε πολύ λίγο, πέρα λοιπόν από τον νόμο Κατσέλη, που μπορεί να κινηθεί ένας δανειολήπτης. Πάμε τώρα μαζί με τον κύριο Κρίγκα να δούμε τι γίνεται στο κομμάτι των εταιριών, τι γίνεται με τις εταιρείες και με τις ασφαλιστικές εισφορές. Ποιοι είναι οι υπόχρεοι, κύριε Κρίγκα, ασφάλισης και βεβαίως τι λύσεις έχουν. Πρώτα απ' όλα, Σοφία, να πούμε ότι ξαναξεκινάμε αυτή την κουβέντα, γιατί τον Σεπτέμβριο στην έκθεση Θεσσαλονίκης υπήρχε μια κοινή παραδοχή. Κοινή παραδοχή είναι ότι ο πυλώνας του ασφαλιστικού συστήματος, που είναι η συγκέντρωση των ασφαλιστικών εισφορών αυτή τη στιγμή, θα παραμείνει ο ίδιος, παρόλο που λένε όλοι ότι θα έχουμε την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλο. Άρα μένει ένας βασικός πυλώνας, ότι θα έχουμε ότι η συγκέντρωση των ασφαλιστικών εισφορών θα γίνεται μέσα από το εισόδημα το οποίο έχουν οι αυτοαπασχολούμενοι. Ξεκινώντας τώρα, επειδή έχουμε δημιουργήσει κάποια δεδομένα και επειδή έχουμε κατά κάποιο τρόπο στο κομμάτι των εισφορών έχουμε οριστικοποιήσει κάποιες αποφάσεις, απλά να πούμε το εξής, ότι να το πούμε στον κόσμο που μας ακούει, τους αυτοαπασχολούμενους, άνθρωποι που έχουν μπλοκάκι, άνθρωποι που έχουν μια ατομική επιχείρηση, άνθρωποι που μετέχουν σε εταιρείες. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή να ξανακάνουμε μια αναψηλάφιση το τι είδος εταιρείας θα πρέπει να δουν. Γιατί πλέον αυτή τη στιγμή χρονικά έχουμε όλα τα δεδομένα ποιες εταιρείες και για ποιους λόγους πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές. Θα δώσουμε κάποια παραδείγματα για να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται σε κάθε εταιρεία. Να ξεκινήσουμε αρχικά από τις ομόρυθμες και ετερόρυθμες εταιρείες. Έχουμε τις προσωπικές εταιρείες των αυτοαπασχολούμενων που ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι βάσει του εισοδήματός τους πληρώνουν και ασφαλιστικές εισφορές. Εκεί τα πράγματα είναι εντελώς ξεκάθαρα. Να πάμε στις ομόρυθμες και ετερόρυθμες εταιρείες. Εκεί τα μέλη των ομορύθμων εταιρεών πληρώνουν βάσει των κερδών που έχει η εταιρεία τους και αυτά είναι το άρθρο 39 και αυτό έρχεται του χρόνου μέσω του ειδοποιητηρίου που το οποίο τους βγαίνει βάσει των εισοδημάτων που έχουν την προηγούμενη χρονιά, να πληρώσουν κατά μήνα τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Τι εκκρεμεί στις ομόρυθμες και ετερόρυθμες εταιρείες. Μέχρι τον 5ο του 2018, ξέραμε ότι αν το προέβλεπε το καταστατικό μιας ομόρυθμης ετερόρυθμης εταιρείας, μπορούσαν εκεί να δοθούν αμοιβές διαχείρισης χωρίς να υπάρχουν ασφαλιστικές εισφορές και χωρίς αυτές οι ασφαλιστικές εισφορές να πληρώνονται μέσω της αναλυτικής περιοδικής δήλωσης ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ. Mm-hmm. Από 1η-6η του 2018, όσοι θέλουν να δώσουν αμοιβές διαχείρισης, το τονίζουμε, και όσες από τις ομόρυθμες ετερόρυθμες εταιρείες έχουν κέρδη, θα είναι και το προβλέπει το καταστατικό τους, θα πρέπει να σκεφτούν και για τους προηγούμενους μήνες τι μπορούσαν να κάνουν, αλλά και από εδώ και πέρα, όταν θα βγει οριστική απόφαση, τι θα γίνει, τι αμοιβές μπορούν να ορίσουν σαν αμοιβές διαχείρισης, για να κάνουν τι, ναι, με να πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές, αλλά να ελαχιστοποιήσουν τα κέρδη τα οποία έχουν, τα κέρδη που σε αυτή την περίπτωση, όσο πιο μειωμένα είναι, τόσο μικρότερες θα είναι οι εισφορές που θα πληρώσουν τη χρονιά, την επόμενη για την προηγούμενη χρονιά. Πολύ σωστά. Πάμε τώρα σε μια άλλη μορφή εταιρεία. Πάμε στις ΕΠΕ. Στις ΕΠΕ παρατηρείται και εκεί το εξής. Τα μέλη, βάσει των κερδών που έχει μια εταιρεία, τι κέρδη έχουν διανεμηθεί την προηγούμενη χρονιά, την επόμενη χρονιά πληρώνουν τα κέρδη βάσει μερισμάτων.
Τι άλλη δυνατότητα δίνει ο νόμος από 1η Αίκτου του 2018, κάτι που δεν έχει βγει ακόμη οριστική απόφαση και εκεί περιμένουμε, να δίνονται οι αμοιβές διαχείρισης που δίνονται, να έχουν και αυτές ασφαλιστικές εισφορές. Να εκπίπτουν κανονικά από τα βιβλία, αλλά να έχουν ασφαλιστικές εισφορές. Εδώ τι γίνεται τώρα με τις ΕΠΕ? Θα έλεγα ότι με τις ΕΠΕ υπάρχει μια σχετική κόντρα όσον αφορά με τη ΣΥΚΕ. Γιατί? Γιατί ενώ είναι πολύ εύκολη η μετατροπή, και αυτό θέλω να το ακούσει ο κόσμος, είναι εξαιρετικά σημαντικό, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι εύκολη η μετατροπή μιας ΕΠΕ σε ΙΚΕ. Εφόσον βέβαια υπάρχουν οι προϋποθέσεις, υπάρχουν τα μέλη των εταιριών που θα συνενέσουν στο να γίνει αυτή η μετατροπή. Αυτή η μετατροπή γίνεται με ένα απλό καταστατικό και μπορεί να γίνει πιο εύκολα. Τι ιδιαιτερότητα έχει η ΙΚΕ και υπερισχύει αυτή τη στιγμή στις επιλογές σε σχέση με τις ΕΠΕ? Ότι στο μέρισμα που δίνονται στους εταίρους, γιατί αυτός είναι ο βασικός σκοπός μιας επιχείρησης, να δίνεται μέρισμα. Mm-hmm. Ότι στο μέρισμα που δίνεται στους εταίρους, όχι σε μία μονοπρόσωπη και αλλά σε μία έκυμη περισσότερους εταίρους, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, σε αυτό το μέρισμα που δίνεται, δεν έχει στη ΣΥΚΕ ασφαλιστικές εισφορές. Άρα παίρνει κάποιος τα χρήματα χωρίς να πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές. Και τι γίνεται στην ΕΠΕ? Στην ΕΠΕ, για ό,τι μέρισμα πάρεις, θα πληρώσεις και ασφαλιστικές εισφορές. Αυτή είναι μια βασική ιδιαιτερότητα που λέμε καμιά φορά ότι και ξανακοιτάξτε τις ΕΠΕ, ειδικά τις οικογενειακές ΕΠΕ. Μήπως σας δίνετε ευκαιρία, γιατί πολλοί κόσμοι λέει τώρα ποιος μετατρέπει μια εταιρεία. Είναι σχετικά εύκολες αυτού του είδους οι μετατροπές. Πάντως είχε μια μεγάλη στροφή προς τη ΣΥΚΕ. Είχε μια στροφή, πρόσεξε όμως, Σοφία, είχε κυρίως μια στροφή μετατροπής προσωπικών, ατομικών επιχειρήσεων. Εκεί το έργο είναι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί πάρεις ένα γιατρό σήμα. Το δώσουμε ένα πραγματικό παράδειγμα. Είναι πολύ δύσκολο να πεις ένα γιατρό από μια ατομική επιχείρηση που έχεις να κάνεις μια ΙΚΕ. Γιατί θα πρέπει να γνωρίζει πώς θα κάνει τη διανομή, θα πρέπει να γνωρίζει πώς θα πάρει χρήματα από την εταιρεία, mm-hmm. Ότι πρέπει να κρατάει λογαριασμούς. Γιατί πάρα πολλοί τι κάνουν? Κάνουν μια ΙΚΕ, σηκώνουν χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς, δεν κάνουν διανομές ή οτιδήποτε άλλο, και αυτά έρχονται αύριο έλεγχοι και καταλογίζουν πάρα πολλούς φόρους για μη διανεμόμενα ποσά. Εκεί θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Και βεβαίως τα βρίσκουν μπροστά τους. Τα βρίσκουν μπροστά τους. Και η τελευταία περίπτωση που υπάρχει είναι οι ανώνυμες εταιρείες. Οι ανώνυμες εταιρείες, εκεί τι γίνεται? Ποιοι έχουν την ασφαλιστική υποχρέωση? Αυτοί που είναι διοικητικό συμβούλιο και μέλη και μετοχική, διοικητικό συμβούλιο και μετοχική σύνδεση πάνω του 3%. Αυτοί λοιπόν έχουν υποχρέωση ασφάλισης. Πώς αλλιώς παίρνουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου λεφτά? Είτε μέσω μιας αμοιβής, διαχειριστικής αμοιβής, η οποία ορίζεται για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ή ακόμη μέσω του μερίσματος που μπορεί να έχει η εταιρεία, μέσω των αδιανέμητων κερδών που μπορεί να έχει η εταιρεία, μπορεί να πάρει μια απόφαση και να πει ότι ένα κομμάτι αυτών των κερδών το δίνω σαν αμοιβή για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επειδή τώρα κάπου ξεκαθάρισε όλο αυτό το τοπίο, καλό θα είναι όσοι έχουν θέματα, ειδικά πάνω σε μερίσματα που πληρώνουν αρκετές ασφαλιστικές εισφορές ή δεν μπορούν να πάρουν σωστά τις διαχειριστικές αμοιβές, να ξαναδούν λίγο αυτό το θέμα, γιατί πλέον έχουμε το οριστικό τοπίο πάνω στις αμοιβές, πάνω στις εισφορές των μέσων εταιριών. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε στο 900-901-5617 το τηλέφωνο επικοινωνίας, SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54888. Κύριε Καλάκο, οι συνεργάτες μου με ενημερώνουν ότι καλούν οι τηλεθεατές και ρωτάνε πού θα βρουν αυτές τις αιτήσεις. Υπάρχει μια αναστάτωση. Είπαμε λοιπόν ότι μπορούν και στο διαδίκτυο να μπουν και να δούνε. Εντελώς δωρεάν να κατεβάσουν. Συμπληρωμένη αίτηση εκεί. Απλώς θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί δεν αναφέρει τα αναδρομικά και τα δώρα. Θα πρέπει να το συμπληρώσουν σε ένα ειδικό πεδίο μόνοι τους. Αν θέλουν να υποβάλουν την αίτηση μόνοι τους, χωρίς, όχι δηλαδή ηλεκτρονικά, θα πρέπει να αναζητήσουν. Υπάρχει, όπως είπα, enipec.gr, epsilon.gr. Υπάρχουν δύο υποδείγματα αιτήσεων, μία για την επικουρική και μία για την κύρια ασφάλιση. Μπορούν να την κατεβάσουν και να τους βοηθήσει, αν κάποιος συνταξιούχος δεν μπορεί, κάποιος νεότερος φίλος ή συγγενικός πρόσωπος. Ή να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε λογιστικό γραφείο. Λογιστικά δεν ξέρω αν έχουν τα λογιστικά γραφεία. Όχι, δεν θα πάνε. Μην βάλουμε τον κόσμο, γιατί είναι ασφαλιστικό το θέμα. Ακριβώς, να μην πάνε στα λογιστικά γραφεία. Στα δικηγορικά γραφεία. Να έχουμε ένα σεβασμό προς τους ανθρώπους οι οποίοι τώρα είναι στου εργατολόγου. Στου εργατολόγου που ασχολούνται με αυτό. Πάντως και εμείς εδώ στο κανάλι έχουμε τις αιτήσεις. Όποιος θέλει να μας καλέσει, να το στείλουμε με ένα fax βεβαίως ή με κάποιο email αυτή την αίτηση. Να αφήσουμε λίγο το κομμάτι των αιτήσεων και να πάμε επίσης σε πολύ σημαντικά κομμάτια των συντάξεων που έχουν να κάνουν και με την επικουρική ασφάλιση. Πολλοί μας καλούν ως προς τον χρόνο
απονομής, περιμένουν πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπως επίσης θα απαντήσουμε και σε πολλές ερωτήσεις και για τη συνταξισχυρία, τι γίνεται με τον επανυπολογισμό και βεβαίως ποιο είναι το τελικό ποσό της σύνταξης που λαμβάνεται. Αλλά να δούμε λίγο τι γίνεται και με τις επικουρικές συντάξεις. Ναι, να ξεκινήσουμε καταρχάς να πούμε τι υπάρχει σε καθυστέρηση αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν 90.000 επικουρικές συντάξεις σε καθυστέρηση. Οι περισσότερες είναι 4 χρόνια περίπου. Υπάρχουν και 6 χρόνια συνταξιούχοι που έχουν καταθέσει αίτηση και δεν έχουν πάρει την επικουρική του σύνταξη. Οι περισσότερες αφορούν στο ΕΤΑΜ γύρω στις 40.000 και 50.000 περίπου έχει το ΕΤΑΕΠ, όλα τα άλλα ταμεία μαζί. Δυστυχώς θα υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση ώστε να ολοκληρωθεί όλος αυτός ο αριθμός των αιτήσεων. Οι επικουρικές που εκδίδονται με τον νέο τρόπο, δηλαδή έχουν υποβάλει αίτηση μετά την 1η-1η του 2015, είναι κατά πολύ μικρότερο το ποσό έναντι του παρελθόντος. Έχει αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού, είναι με τον νόμο του κυρίου Κατρούγκαλου πλέον. Έχει τεμαχιστεί ο εργασιακός βίος σε δύο κομμάτια. Ο ασφαλιστικός βίος μέχρι 31/12/2014 βγαίνει με ένα νέο τρόπο, δηλαδή με ένα μέσο μισθό ασφάλιση, την επικουρική ασφάλιση από το 2002 και μετά μέχρι 31/12/2014, πολλαπλασιαζόμενο επί 0,45 και τα έτη ασφάλισης. Αυτό το κομμάτι έχει μείωση έναντι του παρελθόντος από 15% ως 20%. Και μετά την 1η-1η του 2015 ο χρόνος ασφάλισης είναι καθαρά κεφαλαιοποιητικό το σύστημα. Mm-hmm. Και όταν λέμε κεφαλαιοποιητικό, δηλαδή τι εισφορές κατέβαλες, και αυτό φαίνεται να ακούγεται καλά, αλλά έχει τόσες ρήτρες ηλικίες, ρήτρες θανάτου, τόσες που τα ποσά που βγαίνουν πλέον είναι πάρα πολύ μικρά. Δηλαδή σε βάθος χρόνου φοβάμαι ότι η επικουρική ασφάλιση καταργείται. Δεν χρειάζεται να υπάρχει άλλος τρόπος κατάργησης. Θα σας πω παραδείγματα. Ποσά 15 και 20 ευρώ. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να την καταργήσει κανένα. Αν συνεχιστεί ο νόμος Κατρούγκαλου, ο νέος τρόπος υπολογισμού δηλαδή της επικουρικής ένταξης, θα καταργηθεί από μόνη της. Και δεν νομίζω να υπάρχει κυβέρνηση που να μπορεί να στηρίξει δημόσια επικουρική σύνταξη με 20 χρόνια αναπηρική 16,95 ευρώ. Mm-hmm. Οι περισσότερες επικουρικές συντάξεις θα κυμαίνονται από 45 μέχρι 90 ευρώ. Και αν πρόκειται για χειρία, ας πούμε, το 50%, αντιλαμβάνεστε ότι δεν αφορά επικουρική σύνταξη πλέον, αφορά φιλοδωρήματα. Αυτή είναι η τύχη της επικουρικής σύνταξης με τον νόμο Κατρούγκαλου. Mm-hmm. Όσον αφορά, υπάρχουν 50.000 κύριες συντάξεις σε αναμονή ακόμα. Εκεί έχουμε ορισμένες κατηγορίες, γιατί καλά λέμε ότι βγήκαν οι συντάξεις. Βγήκαν οι συντάξεις που υπήρχαν στο παρελθόν, γιατί δεν μπαίνουν νέοι συνταξιούχοι πλέον. Αν, για να έχεις ένα μέτρο σύγκληση, πρέπει να γυρίσεις από το 10. Πόσοι παραιτήθηκαν το 10, λοιπόν. Εδώ μιλάγαμε για χιλιάδες μηνιαίες παραιτήσεις, τώρα δεν παραιτείται κανένας. Ειδικά στο δημόσιο έχουν μηδενιστεί οι παραιτήσεις, διότι η σύνταξη είναι στο 50% του μισθού. Όποιος έχει δουλειά και ένα καλό μισθό δεν φεύγει πλέον. Εκεί υπάρχουν 50.000 στην κύρια σύνταξη. Είναι κάποιες κατηγορίες οι οποίες δεν έχει εκδοθεί καμία σύνταξη με τον νόμο Κατρούγκαλου. Δηλαδή μετά τις 13/5 του 2016. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου παίρνουν προσωρινή σύνταξη. Δεν εκδίδονται σύνταξη. Παράλληλη ασφάλιση. Όσοι έχουν δηλαδή παράλληλη ασφάλιση, δεν εκδίδονται συντάξεις. Αυτοί οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται τώρα 28-30 μήνες. Δεν ξέρω για πόσο ταλαιπωρούνται ακόμα. Και δεν είναι μόνο ότι δεν παίρνουν τη σωστή του σύνταξη. Δεν μπορούν να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την επικουρική και για το εφάπαξη. Γιατί για να προχωρήσουν η έκδοση της επικουρικής πρέπει να εκδοθεί η κύρια σύνταξη. Mm-hmm. Δηλαδή θα υπάρξουν φαινόμενα που για να ολοκληρωθούν η απονομή των ασφαλιστικών παροχών θα περάσουν 6-8 χρόνια. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μην την πάρει ο ίδιος, την πάρει ο κληρονόμος. Μιλάμε για τραγικά πράγματα. Δεν μπορεί να καμαρώνουμε για αυτή την κατάντια της κοινωνικής ασφάλισης. Άρα ουσιαστικά δεν μπορούμε να πούμε κάτι ευχαρίστω στους τηλεθεατές μας. Γιατί ακούγαμε για άλλες, ότι θα βγαίνουν πολύ γρηγορότερα. Ξέρετε πολύ καλά, από το 2017 αλλάζει ανά τρίμηνο, ανά εξάμηνο ο χρόνος από περάτωσης των ασφαλιστικών απαιτήσεων των εργαζομένων, των συνταξιούχων. Ο υπουργός μας έλεγε μέχρι 31/12/2017 θα βγουν όλες οι συντάξεις σε 2 μήνες, 3 θα παίρνουμε τη σύνταξη. Μήνες, πήγαμε στο πρώτο εξάμεινο, ναι. Πήγαμε στο δεύτερο. Τώρα μας καλούν, το 18. Περιμένουν από το 2015. Από το 2014, τι γίνεται λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις? Και παρόλα ότι το προσωπικό και ομάδες εργασίες θύνονται και η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού και η πολυνομία που επικράτησε με τους
τελευταίους νόμους, καθιστά πάρα πολύ δύσκολη την έκδοση μιας σύνταξης. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι και τα ποσά κυρίως που ενδιαφέρουν είναι πάρα πολύ μικρά. Mm-hmm. Έχουν πάρθει κάποια μέτρα τα οποία ήταν εγκληματικά. Η κατάργηση της κατώτατης επικουρικής και της κύριας σύνταξης ήταν ένα εγκληματικό μέτρο για την κοινωνική ασφάλιση. Δηλαδή τα περισσότερα ταμεία είχαν μια επικουρική κατώτατη γύρω στα 90% ευρώ. Και δεν θα είχαμε φαινόμενα των 16 ευρώ. Το ίδιο και στην κύρια σύνταξη. Θυμόστε την περίφημη τροπολογία Χαϊκάλη. Άρα είναι, λοιπόν πλέον είναι κάτι οι επικουρικές, βεβαίως είναι και αυτό δημιούργησε και στις συντάξεις κυρίας που αναφέρατε και οδηγούμεθα μία σύνταξη των 1.000 ευρώ να καταντά στη χείρα 368 ευρώ. Γιατί είναι κατόπιν του επανεπολογισμού. Γιατί είναι θεωρείται νέα σύνταξη. Mm-hmm. Εδώ υπάρχει μία, πιστεύω, την άποψή μου λάθος ερμηνεία. Στην εγκύκλιο ο νόμος δεν το αναφέρει ότι θεωρείται νέα σύνταξη. Μεταβίβαση σύνταξη είναι. Εδώ στην εγκύκλιο θεωρείται νέα σύνταξη χειρίας. Περνάει, γίνεται ο επανεπολογισμός, χάνεται η προσωπική διαφορά και έπειτα αντί το 70 που έπαιρνε στο παρελθόν, παίρνει το 50% και καταντά 668 ευρώ μία σύνταξη των 1.000 ευρώ. Έναντι 670 περίπου ευρώ είναι που ήταν... Είναι και το υπεροποιεί το οποίο άλλαξε. Ήταν από 4 έγινε 6. Έγινε 6. Έναντι 668 ευρώ μέχρι 31/12/14. Μείωση 44%. Και αν σκεφτούμε ότι η σύνταξη του ανασφάλιστου είναι 360 ευρώ, mm-hmm. δηλαδή είτε δούλεψες 35 χρόνια είτε δεν δούλεψες, παίρνεις την ίδια σύνταξη με τον ανασφάλιστο που δεν κατέβαλε εισφορές. Αυτό δεν είναι ασφαλιστικό σύστημα. Κύριε Καλάκο, κάποιος που λαμβάνει λοιπόν και μία σύνταξη χειρίας και εκείνος λοιπόν θα πάει να κάνει την αίτηση. Και εκείνος θα πάει να κάνει όλοι, την αίτηση. Όλοι λοιπόν οι συνταξιούχοι, προνόμου Κατρούγκαλου βεβαίως, όχι νέοι. Ναι, και μετά τον νόμο Κατρούγκαλου έχει γίνει η περικοπή της προσωπικής. Και αν τελικά η ρύθμιση που θα έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους δανειστές, αναστείλει την περικοπή. Εδώ δημιουργείται ένα καινούριο μπάχαλο, να πω έτσι μια λαϊκή έκφραση, με τους νέους συνταξιούχους. Θα υπάρχουν 200.000 άνθρωποι χειρίας που έχουν υποστεί. Τι θα γίνει, θα έχουμε καινούργιες αγωγές, καινούργιες προσφυγές. Αυτό αποδεικνύει ότι όλος ο ασφαλιστικός νόμος ήταν ένα γονατογράφημα. Γράφτηκε στο γόνατο και έχει βγει αντισυνταγματικός ο μισός μέχρι στιγμής και ευτυχώς που τον έφτιαξε συνταγματολόγος. Ποιος Κατρούγκαλος. Σκέψου δηλαδή να μην τον έφτιανε και συνταγματολόγος τι είχε να γίνει. Και αν μου επιτρέπετε, έτσι, επειδή μου κάνει εξαιρετική εντύπωση, κάθομαι τώρα διαβάζω ότι έχουμε αποφάσει στο Συμβουλίο της Επικρατείας για μισθολόγια, έτσι, έχουμε αποφάσει για αναδρομικά. Ακριβώς. Και έρχεσαι και λες τώρα, οι παλιοί συνταξιούχοι και οι άνθρωποι που τώρα που είναι να πάρουν αναδρομικά που είχαν περικοπές. Μακάρι βέβαια όλος ο κόσμος να ξαναπάρει πίσω να φτάναμε σε ποσοστά χρημάτων των προηγούμενων ετών. Και λες, τελικά έχουμε μια σειρά νομολογίας για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί τώρα που είναι με το καινούριο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου, εκεί τι θα γίνει, θα ξεκινήσει άλλος αγώνας δικαστικός τώρα για όλους αυτούς. Δηλαδή όλοι οι συνταξιούχοι ή ακόμη και οι ενεργοί άνθρωποι περιμένουν αναδρομικά. Θα είναι όλοι υπό τα δικαστήρια δηλαδή, για να μπορέσουν να δικαιωθούν. Έχω διαφορά. Αν έφευγα 12/5 του 16 και μετά 13/5 του 16, εγώ έχω διαφορά με τον συνταξιούχο τον προηγούμενο 37%. Στη καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτό τα λέει όλα. Μετά. Κυρία Σοφία, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, και εμένα πέθανε ο άντρας μου το 16. Μάλιστα. Και έπαιρνε 1.300 ευρώ και μου έχουν βάλει 380. Και δεν έχω πάρει ούτε αναδρομικά, ούτε επικουρικό που έπαιρνε 300 ευρώ, τίποτα δεν έχω πάρει, παιδιά μου. Η κυρία είναι στην προσωρινή προφανώς ακόμα. Ναι, παίρνετε την προσωρινή. Μάλιστα. 380 παίρνω. Ναι, είναι η προσωρινή. Ναι. Μην νομίζω ότι θα απέχει και πολύ η οριστική. Τι πρέπει να κάνω. Γύρω στα 100-120 ευρώ θα είναι μεγαλύτερη η οριστική. Γιατί εξηγήσαμε λοιπόν αυτό το ποσό που μόλις μας αναφέρατε, τα 1.300 ευρώ είναι κατόπιν επανεπολογισμού. Θα γίνει το 50%. Θα επανεπολογιστεί, θα αφαιρεθεί προσωπική διαφορά και από το αναπομένα ποσό θα πάρετε το 50%. Και το επικουρικό. Και στο επικουρικό θα επανυπολογιστεί και θα πάρετε το 50%. Μάλιστα. Ποιο, το ΙΚΑ είχε ο Μακαρίτης. Μάλιστα. Στο ΙΚΑ είμαστε. Και από το 16 δεν σας έχει κάνει επανυπολογισμό. Από το 16 μου βάλανε 300 και από εκεί μου βάλανε 380 όλα. Καθίστε με μπερδέψτε. Από 1.000 που έπαινε κάρα. Πότε ακριβώς το 16... πέθανε ο σύζυγος.
Ναι, το 11 Αυγούστου το 16. Άρα είναι με τον νόμο του κυρίου Κατρούγκαλου. Μάλιστα. Σας έχουν βάλει και αναδρομικά. Όχι, δεν πήρα τίποτα. Άρα δεν έχει γίνει οριστική η σύνταξη. Προσωρινή παίρνετε. Ναι, δεν ξέρω. Στην αρχή πήρα 1.000 ευρώ. Αυτά ήταν, τίποτα άλλο. Καλά, τα 1.000 μπορεί να ήταν 2,5-3 μήνες της προσωρινής. Δεν ήταν. Σας τα δώσαν απλά μαζί. Είστε σε καθεστώς, πιστεύω, προσωρινής. Πιστεύω ότι θα είναι κατά 120-130 ευρώ μεγαλύτερη η σύνταξη η οριστική. Απευθυνθήκατε στο υποκατάστημα του ΙΚΑ που ήταν ο συνταξιούχος σύζυγος. Ορίστε. Απευθυνθήκατε στο υποκατάστημα που ήταν συνταξιούχος ο σύζυγος του ΙΚΑ. Ναι, πήγε το παιδί μου και είπε, λέει, ότι αυτά είναι. Πώς είναι αυτά, πόσο έπαιρνε 1.000 ευρώ ο σύζυγος. Αφήστε το τηλεφωνό σας. Το θεωρώ πολύ μικρό το ποσό των 480 ευρώ, αν ήταν 1.300 η σύνταξη του σύζυγου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Αλέκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Ήθελα να μιλήσω στον κύριο Καλάκο. Βεβαίως. Με ακούτε? Σας ακούω. Εγώ έχω διαδοχική, έχω καταθέσει πριν να κλείσω τα 67. Πριν? Στα 63 μισό. Γιατί δεν είχα δουλειά και έκλεισα το μαγαζί και τα λοιπά. Και έκανα αίτηση για να πάρω σύνταξη με 30 χρόνια. Αλλά με ΝΑΤ, με ΙΚΑ και με ΟΑΕ. Είσαι η πιο δύσκολη περίπτωση. Μετά το 16, δηλαδή περίπου από τον Αύγουστο του 16. Είστε η πιο δύσκολη περίπτωση διαδοχικής. Μάλιστα. Άμα εμπλέκετε το ΝΑΤ, είναι η δυσκολότερη περίπτωση. Μάλιστα. Σας έχετε πάρει απάντηση. Το χαρτί από τον ΝΑΤ πήγε. Πήγε. Από τον τελευταίο φορέα ποιον είχατε? Το ΟΑΕ. Από το ΙΚΑ πήγε? Ναι, πήγανε και τα δύο. Έχει περάσει πολύ διάστημα, αν πήγαν και τα δύο, πιστεύω. Όχι, το ΝΑΤ πήγε στις 24 του μήνα αυτού. Γι' αυτό σας είπα, το τελευταίο που απαντάει το ΝΑΤ συνήθως. Άρα, λοιπόν, πιστεύω ότι στους επόμενους 2 μήνες θα εκδοθεί η οριστική σύνταξη. Απλά δεν είμαι 67, δεν ήμουνα εγώ 67 χρονών. Άρα θα έχει αναστολή μέχρι να πιάσετε το όριο ηλικίας. Όχι, εγώ ζήτησα πριν τα 67. Α, ζήτησατε, μειωμένη δηλαδή. Μειωμένη, ακριβώς. Ναι, ανεξάρτητα από αυτό, αφόσον απάντησαν οι ασφαλιστικοί φορείς οι δύο που είχαν τη διαδοχή, το επόμενο δίμηνο θα εκδοθεί η σύνταξη. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Εδώ στο 901-901-5617 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54888. Πάμε με την κυρία Φραγκάκη να δούμε. Είπαμε λοιπόν για τον νόμο Κατσέλη. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται και τι άλλες επιλογές υπάρχουν στο κομμάτι των δανείων, κυρία Φραγκάκη. Λοιπόν, η άλλη λύση πέραν του νόμου Κατσέλη, γιατί πρέπει να δούμε καταρχάς αν μπορούμε να ενταχθούμε στον νόμο. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις που αναφέραμε, τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά στοιχεία που θέτει ο νόμος, καθώς επίσης και κάποιες ενστάσεις που μπορεί να γίνουν εφόσον υπάρχει δόλια υπερχρέωση, εφόσον υπάρχουν ζητήματα εμπορικότητας, εφόσον υπάρχουν ζητήματα που φαίνεται ότι δεν μπορεί και πάλι να ανταποκριθεί το συγκεκριμένο πρόσωπο σε κάποια δόση η οποία προτείνεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις ψάχνουμε μέσω μιας εξοδικαστικής πρότασης την οποία κάνουμε προς την τράπεζα, σύμφωνα με την οποία προτείνουμε βάσει των εισοδημάτων μας μία δόση την οποία μπορούμε να ακολουθήσουμε. Βεβαίως, όταν μιλάμε για μία επιχείρηση, μπορούμε να πούμε ότι μπορεί το συγκεκριμένο πρόσωπο να ενταχθεί και για τα δάνεια, η συγκεκριμένη επιχείρηση να ενταχθεί και για τα δάνεια που έχει στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ώστε να πάμε σε μία διαπραγμάτευση για να ρυθμιστούν και τα δάνεια τα οποία έχει, καθώς επίσης και τα χρέη που μπορεί να έχει στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα λοιπόν λύσεις. Λύσεις είναι μια ωραία λύση, είναι να έχουμε μειωμένη δόση. Μειωμένη δόση, βεβαίως. Ένα πάγωμα του δανείου. Ένα πάγωμα του δανείου που μπορεί να συμβεί. Καθώς επίσης μπορεί να προτιμηθεί και η δόση, η λύση, να δοθεί το συγκεκριμένο ακίνητο, ώστε να μπορέσει μέσω της εκποίησής του να αποπληρωθεί το σχετικό
ποσό, το οφειλόμενο ποσό. Βεβαίως να πούμε ότι αυτό μέχρι στιγμής δεν έχουμε να υλοποιηθεί, παρότι ορίζεται στον κώδικα δεοντολογίας τραπεζών ότι είναι αυτή μία λύση. Δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω εγώ. Γι' αυτό βλέπουμε ότι τα πιο συχνά, οι πιο συχνές λύσεις που προτιμούνται από την τράπεζα είναι είτε το πάγωμα, το split and freeze που το έχουμε αναλύσει εδώ και να το πούμε εντάχει πώς αυτό συμβαίνει. Θα μας το πείτε μετά την τηλεθεάτρια, γιατί δεν θέλω να σας διακόψω καθόλου. Όπως θα μας πείτε και για τα κουρέματα, γιατί αυτό έχουν μεγάλη αγωνία οι τηλεθεατές μας και αυτό βεβαίως θέλουν να πετύχουν στην οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Καλησπέρα σας, κυρία Σοφία. Καλησπέρα για την πολύ χρήσιμη εκπομπή σας και σας ευχαριστούμε. Εμείς σας ευχαριστούμε. Είμαι συνταξιούχος τραπεζικός από την Ιωνική Τράπεζα. Παίρνω τη δική μου σύνταξη λόγω γύρατος και επίσης κυρίας από το ίδιο ταμείο για τον αποθανόντα σύζυγό μου. Για την κυρίας, βάσει αυτών των παρακρατηθέντων και λοιπά για τις αιτήσεις, για την κύρια και επικουρική κυρίας του σύζυγου μου, πρέπει να κάνω αίτηση μόνο εγώ ή και τα παιδιά μου τα οποία είναι ενήλικα? Τη σύνταξη εσείς, δεν την παίρνετε εσείς, δεν είστε δικαιούχος? Εγώ, αποκλειστικά εγώ. Αυτός που είναι δικαιούχος θα κάνει. Μάλιστα, γιατί ακούγονται κάτι φήμες ότι πρέπει να κάνουν και οι κληρονόμοι. Μιλάμε για περιπτώσεις που είναι δικαιούχοι. Μπορεί να υπάρχουν ανήλικα παιδιά, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις που είναι δικαιούχος. Ωραία. Την αίτησή μου, επειδή ήταν ένα ιδιόρυθμο καθεστώς η Ιωνική Τράπεζα, ήταν το 51% ανήκε στο δημόσιο και το υπόλοιπο στον ιδιώτη, πρέπει να την απευθύνω στον ιδιωτικό... Από εκεί που λαμβάνετε τη σύνταξη τώρα. Από το ταμείο μου και το ταπιλτάτ, ας πούμε. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μία σύντομη διακοπή και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Είμαστε, κυρίες και κύριοι, για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε στο 901-901-56-17 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για τα γραπτά σας μηνύματα SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54888. Πάμε τώρα με τον κύριο Καλάκο να δούμε τι γίνεται. Είπαμε στο κομμάτι των συντάξεων, είδαμε τι γίνεται με τις επικουρικές. Τι γίνεται όμως και με τα εφάπαξ, κύριε Καλάκο? Ναι, με τα εφάπαξ υπάρχουν γύρω στους 30.000 εφάπαξ σε αναμονή. Του δημοσίου τα εφάπαξ εκδίδονται αυτή τη στιγμή, εφάπαξ που οι οριστικές τους συντάξεις έχουν εκδοθεί το 17 το Μάιο, Απρίλιο-Μάιο. Είναι πολύ λίγα τα εφάπαξ, γύρω στα 1.500 για όλο το 17. Άρα πιστεύω το επόμενο δίμηνο θα τελειώσει το 17 και θα μπουν στις συντάξεις του 18. Και εκεί τα εφάπαξ είναι πάρα πολύ λίγα. Άρα μέσα στο επόμενο εξάμηνο πιστεύω ότι θα έχουν απονεμηθεί τα εφάπαξ του δημοσίου πάντα. Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στα εφάπαξ των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων. Εκεί δυστυχώς οι Δήμοι δεν βοήθησαν, γιατί άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού με τον νόμο του κυρίου Κατρούγκαλου και έγινε αναζήτηση αποδοχών τελευταίας πενταετίας. Και εκεί υπάρχει καθυστέρηση 3 ετών, δυστυχώς. Εκεί πρέπει να ενισχυθεί. Από τότε που ήμουν γενικός, πίστευα και το ζητούσα, αλλά δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκε η διοίκηση, να ενισχυθεί το τμήμα το συγκεκριμένο. Διαφορετικά οι άνθρωποι θα περιμένουν πάρα πολύ χρονικό, μεγάλο χρονικό διάστημα να πάρουν το εφάπαξ. Τώρα εκδίδονται από το 2016 στους δημοτικούς υπαλλήλους του 15 συνταξιοδοτικές πράξεις. Υπάρχουν και άλλοι τομείς στον εφάπαξ, γιατί δεν είναι μόνο του δημοσίου ή των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, που έχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Είναι στο ΝΑΤ που είπαμε προηγουμένως, στις κύριες συντάξεις, και στο εφάπαξ υπάρχει καθυστέρηση που φτάνει μέχρι και 6 χρόνια, αν έχει διαδοχική, δηλαδή από 2 φορείς. Φτάνει και 6 χρόνια, δυστυχώς. Είναι οι παθογένειες του ασφαλιστικού συστήματος που δεν το έλυσε η ενοποίηση, γιατί όπως είπα προηγουμένως, και εκεί δεν υπήρξε ουσιαστική ενοποίηση. Υπήρξε ομοσπονδιοποίηση των ταμείων, ούτε κανονισμός ενιαίος υπάρχει, ούτε τίποτα. Απλώς βάλαμε κάτω από μία διοίκηση όλα τα προβλήματα όλων αυτών των ταμείων και αυτό περιμένουμε τώρα, πάμε στον 3ο χρόνο και δεν έχει γίνει τίποτα, δυστυχώς.
Πάντως στέλνουν πολλά μηνύματα οι τηλεθετές. Πείτε τα, κύριε Καλάκο, και λίγα λέτε ως προς τον χρόνο που περιμένουν. Ναι, υπάρχουν και χρόνοι. Δεν ήθελα να πω ακραίοι, θα κατηγορηθούμε πάλι ότι είτε λαϊκίζουμε. Όχι, είτε... αλλά βλέπουμε και τα μηνύματα των τηλεθετών που λένε από το 2014-2015 και ακόμα. Υπάρχουν, όπως είπα, και επικουρικές που φτάνουν και τα 6 χρόνια εν αναμονή. Αλλά μιλάμε για το σύνηθες. Άρα, σίγουρα πάντως μία τριετία βλέπουμε πάρα πολύ. Οι επικουρικές είναι 3 χρόνια το ελάχιστο. Μάλιστα. Το ελάχιστο. Πάμε τώρα αυτό που πριν από λίγο είπαμε με την κυρία Φραγκάκη, να δούμε λοιπόν τι γίνεται στο κομμάτι και τι σημαίνει πάγωμα του δανείου μας και τι μπορούμε να πετύχουμε ως προς τα κουρέματα, κυρία Φραγκάκη. Σοφία μου, λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχουν οι μακροπρόθεσμες και οι βραχυπρόθεσμες λύσεις βάσει του κώδικα δεοντολογίας τραπεζών. Μπορεί κάποιος να βρει μια άμεση και σύντομη λύση, που είναι και το πιο σύνηθες, αν δεν πάμε να κάνουμε μια πρόταση η οποία θα είναι στοιχειοθετημένη με δικηγόρο και τα οικονομικά στοιχεία και τα περιουσιακά που πρέπει να προσκομίσουμε, βάσει ουσιαστικά μιας μικρής μελέτης που κάνουμε και αποδεικνύουμε στην τράπεζα ποια είναι η αδυναμία του συγκεκριμένου προσώπου και τι είναι πραγματική. Λοιπόν, όταν διαλέγουμε μια βραχυπρόθεσμη λύση, θα θυμηθούμε πάντα τη λύση της επιμήκυνσης και της μη καταβολής τόκων για ένα μικρό χρονικό διάστημα 3-4 χρόνων. Όταν όμως θέλουμε το πρόβλημα του δανείου μας να το κλείσουμε μακροπρόθεσμα, τότε θα διαλέξουμε μία λύση όπως αυτή που ανέφερες, που είναι το πάγωμα, το split and freeze, καθώς επίσης είναι και η διαγραφή μέρους του χρέους. Για να πετύχουμε το πάγωμα, βλέπουμε ότι υπάρχει συγκεκριμένη τράπεζα, δεν μπορούμε να αναφέρουμε βεβαίως ποια τράπεζα, αλλά είναι γνωστό ότι υπάρχει μία τράπεζα η οποία προτείνει στους δανειολήπτες να κάνουν πάγωμα. Τι σημαίνει αυτό? Αν χρωστάμε λοιπόν 100.000 ευρώ προς την τράπεζα, η τράπεζα λοιπόν μπορεί να δεχτεί, να χωριστεί το δάνειό μας σε δύο μέρη, 50 και 50.000 ας πούμε, όπου τις 50.000 που θα καταβάλουμε και θα τις αποπληρώσουμε σε 10 χρόνια, εφόσον είμαστε συνεπείς στην καταβολή της συγκεκριμένης δόσης, θα έρθει η τράπεζα να μας επιβραβεύσει για το υπόλοιπο κομμάτι του δανείου μας τις υπόλοιπες 50.000 και θα μας πει, εφόσον είστε σωστοί στην αποπληρωμή των δόσεών σας, θα σας επιβραβεύσω και θα σας κάνω κούρεμα έως και 40 και 50% ώστε να διαγραφεί το υπόλοιπο ποσό του δανείου. Αυτό δηλαδή μπορούμε να το πετύχουμε, είναι συχνό? Μπορούμε φαινόμενο να το πετύχουμε, είναι αρκετά συχνό. Θα σου πω ότι για μία συγκεκριμένη τράπεζα είναι το πλέον σύνηθες μοντέλο το οποίο προτείνεται. Και βεβαίως είναι μία λύση η οποία είναι πάρα πολύ καλή για αυτές τις περιπτώσεις. Όμως να πούμε, επειδή πολλές φορές έρχονται τα συγκεκριμένα πρόσωπα στα γραφεία μας, τους κάνουμε τις προτάσεις και μετά πάνε μόνοι τους και διαπραγματεύονται, επειδή δεν έχουν ειδικές γνώσεις, μπορεί η τράπεζα να τους πει ότι εντάξει, δεχόμαστε την πρότασή τους, αλλά να μην είναι ακριβώς η πρόταση που έχουμε εμείς προτείνει. Δηλαδή να πει ότι παγώνει ουσιαστικά τα ποσά, πλην όμως να μην βλέπουμε ότι γίνεται διαγραφή. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να επιστρέφουν στα γραφεία μας, να βλέπουμε ότι είναι η δική μας η πρόταση και αν δεν είναι η δική μας είναι μία παρεμφερής, ώστε σε κάθε περίπτωση να είναι συμφέρουσα. Υπάρχει η λύση η οποία είπες προηγουμένως που δεν είναι άλλη από το κούρεμα, τη διαγραφή μέρους του χρέους. Αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά να συμβαίνει και να προτείνεται από τα funds. Όσο και περίεργο να μας ακούγεται, υπάρχουν funds τα οποία προτείνουμε μέχρι και κούρεμα 90% εφόσον το συγκεκριμένο πρόσωπο μπορεί να καταβάλει μεγάλο ποσό μέρους του δανείου, μπορεί να γίνει διαγραφή ακόμα και 90%. Υπάρχει περίπτωση να γίνει μικρότερο κούρεμα, μικρότερη διαγραφή και από τις συστημικές τράπεζες βεβαίως, εφόσον φαίνεται πραγματική αδυναμία αποπληρωμής και δεν μιλάμε για μια εμπράγματη εξασφάλιση, δηλαδή δεν μιλάμε για ένα στεγαστικό δάνειο που έχει προσημειωθεί κάποιο ακίνητό μας. Εφόσον ο δανειολήπτης δεν έχει ακίνητα και έχει λάβει ένα καταναλωτικό δάνειο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γίνει υψηλό κούρεμα. Βέβαια, να το πούμε και να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό, η τράπεζα θα λάβει υπόψη εισοδηματικά κριτήρια, καθώς επίσης και κάποιες άλλες παραμέτρους τις οποίες μπορεί να αντιστέσουμε και να γίνει ουσιαστικά δεκτή η πρότασή μας. Λόγοι υγείας,
άλλοι λόγοι οικογενειακοί που ουσιαστικά το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν του επιτρέπουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο να εργαστεί. Αυτά λαμβάνονται υπόψη από την και τράπεζα. Και βεβαίως πρέπει να πηγαίνουμε κάτι, όλα αυτά τα αποδεικτικά. Όλα αυτά τα αποδεικτικά είναι αναγκαίο και προβλέπεται βεβαίως και εκ του νόμου ότι πρέπει να καταθέσουμε και τότε δεσμεύεται η τράπεζα να ουσιαστικά να μας κάνει τη ρύθμιση. Βεβαίως έχουμε δει σε περιπτώσεις δανείων που δεν υπάρχει πράγματι εξασφάλιση, προκειμένου να επιτευχθεί το κούρεμα, η τράπεζα ζητά την εμπράγματι εξασφάλιση. Δηλαδή, λέει η τράπεζα, θα σου κάνω 50% κούρεμα, αρκεί να προσημειώσεις κάποιο ακίνητο το οποίο δεν το έχεις προσημειώσει. Και αυτό το λαμβάνουμε υπόψη μας, αλλά είναι κάθε περίπτωση διαφορετική. Τη βλέπουμε, τη μελετάμε και μετά δίνουμε τη συμβουλή στον πελάτη μας, προκειμένου να έχει την πιο συμφέρουσα λύση για την περίπτωσή του. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, σε όλα αυτά τα σωστά που είπε η Κατερίνα Φραγκάκια, να πω κάτι, ότι επειδή εμείς ζούμε στον κόσμο της αγοράς και χρόνια ξέραμε ότι υπάρχουν τα επιχειρηματικά δάνεια, νομίζω ότι θα πρέπει να το δουν σοβαρά πλέον από τις επιχειρήσεις. Η αναδιοργάνωση έστω και ενός κομματιού του επιτοκίου αυτή τη στιγμή στο πώς θα πληρωθεί έχει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί μπορεί να έχεις ένα επιτόκιο, παράδειγμα, της τάξης που το φέρνεις από παλιά και η τράπεζα έχει πάρει τις εξασφαλίσεις και να έχεις ένα επιτόκιο της τάξης, παράδειγμα, το 8-9% που θεωρείται εξαιρετικά ψηλό, έτσι. Και να λες ότι ενώ τόσα χρόνια τι έχω κάνει εγώ, έχω καταφέρει να πληρώνω μόνο τους στόκους με την τράπεζα. Και να πάω να πεις ότι με μια καινούργια διαπραγμάτευση, ότι μπορώ αυτή τη στιγμή να μικρύνω το επιτόκιο και τουλάχιστον να πέφτει το ποσό το οποίο πέφτει στους στόκους, να πέφτει στο κύριο δάνειο. Δηλαδή πρέπει να το προσπαθήσουν, πρέπει να το παλέψουν ακόμα επιχειρήσεις. Αυτό που λέει ο κύριος Κρίγκας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί προβλέπεται και από τον νόμο και πράγματι με τη μείωση του επιτοκίου, που είναι και αυτή μια ρύθμιση που μπορούμε να επιτύχουμε, βλέπουμε ουσιαστικά να γίνεται ουσιαστικά και μια διαγραφή. Και διαγραφή, διότι αν φανταστείτε, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Κρίγκας, έχουμε 9% και το ρίξουμε πολύ το επιτόκιο, αυτός ο επιχειρηματίας ή αυτό το πρόσωπο θα επωφεληθεί και ουσιαστικά θα μπορεί να πληρώνει μια μικρότερη δόση και να μην βλέπουμε αυτό που έρχονται πολύ συχνά και μας λένε ότι πληρώνω όλα και αυτά τα χρόνια και δεν βλέπω να μειώνεται. Αλλά ποιο είναι το θέμα, Κατερίνα, αν μου επιτρέπεις, για καλό σε διακόπτω, ότι αυτό πολύ σωστά είπες πριν, δεν μπορεί κάποιος να πάει μπροστά στην τράπεζα και δεν πραγματευτεί έτσι. Και πρέπει να έχεις μια μελέτη, μια σοβαρή μελέτη, γιατί οι τράπεζες τι κάνουν. Δουλεύουν όλες τις προτάσεις με τα νομικά τους τμήματα. Δεν είναι δυνατόν να πας σε μια τράπεζα καθίσεις μπροστά σε έναν εργαζόμενο και το πεις πάμε να ξεκινήσουμε μια διαπραγμάτευση. Δεν τα λέμε προφορικά. Θες μια μελέτη, γιατί αυτή τη μελέτη το επόμενο είναι θα επεξεργαστεί το οικονομικό και νομικό τμήμα. Βέβαια. Δηλαδή σε μεγάλες επιχειρήσεις βλέπουμε ότι γίνεται μια συνεργασία μεταξύ του φοροτεχνικού και του νομικού, όπου γίνεται και μια μελέτη βιωσιμότητας, όπως είναι στον εξοδικαστικό μηχανισμό που αναφέραμε προηγουμένως, και με ένα τέτοιο εργαλείο στα χέρια του μπορεί να διαπραγματευτεί. Μόνο έτσι πας. Κύριε Χρήστο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Ακούτε, εγώ θέλω να ρωτήσω, έχω ένσημα από το 1978 και έχω ΝΑΤ από το 1978, έχω 2.584 ημερομίσθια μου γράφει εδώ. Και έχω και στο ΙΚΑ, που είναι το τελευταίο ταμείο αυτό, 9.057. Συν 9.050. Είμαι 57 χρονών. Όλα στο 7. Είμαι 57 χρονών. Πότε βγαίνω σύνταξη, αυτό θα να μάθω. Δηλαδή σύνολο έχετε 11.500. Εδώ μου γράφει το ΝΑΤ, μου έχει δώσει ένα χαρτί το ΝΑΤ και μου γράφει 2.584 ημερομίσθια. Αυτό σημαίνει ημέρες εργασίας, έτσι είναι. Σημειάδια που έχει γράψει, 2.91. Χωρίς, δηλαδή, το σύνολο είναι 2.584. Η άδεια πιάνεται ασφαλιστικά. Η άδεια. Ναι, η άδεια. Αφού μου λέτε, σας έχει γράψει 2.500 τόσες ημέρες εργασίας, έτσι δεν μας λέτε. Ναι, 2.584. Και 9.000 περίπου στο ΙΚΑ. Και 9.000 περίπου στο ΙΚΑ. Έχετε 11.500. Μάλιστα. Δεν έχω τον πίνακα μαζί μου, αλλά πιστεύω είναι 58 και 6 μήνες. Δεν άκουσα. Δεν έχω τον πίνακα μαζί μου, λέω, του ΙΚΑ για το όριο ηλικίας στη συντάξη μου, αλλά αν θυμάμαι καλά είναι 58 ετών και 6 μήνες. Με αυτό τα
κάνεις, μπορεί να βγω 58 και 6 μήνες. Με τα 11.500. Με τα 11.500. Ναι. Αυτά όμως τα έχω στο ΝΑΤ. Στο ΝΑΤ είναι από το 1978. Δεν έχει σημασία πότε τα έχει. Το είχα μετά, καπάκι, συνέχεια. Τελευταίος φορέας είναι το ΙΚΑ. Δεν είναι παράλληλη ασφάλιση, είναι... Δεν σας άκουσα. Δεν είναι παράλληλη ασφάλιση το ΝΑΤ και το ΙΚΑ. Πρώτα είχα στο ΝΑΤ. Ωραία. 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 Και συνέχισα μετά στο ΙΚΑ. Ωραία, αυτό σας είπα. Αν θυμάμαι καλά τον πίνακα, είναι 58 ετών και 6 μήνες. Και 6 μήνες συμπληρωμένους. Α, όχι στα 62, γιατί που λένε σαν στα 62, μου λένε στα 61. Αφού έχετε 11.500 τώρα, μου είπατε. Ναι, τώρα, αυτή τη στιγμή τα έχω μαζί μου τα χαρτιά. Ναι. Έχω κάνει ανακεφαλαίωση τα ένσημά μου όλα. Έχω πάρει χαρτιά, το πήρα εχθές κιόλας. Αφήστε το τηλέφωνό σας να σας πω ακριβώς. Αφήστε το τηλέφωνό σας. Θα έχω τον πίνακα στο γραφείο. Σας αφήσω το τηλέφωνο, είναι ωραία, ωραία. Θα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Εδώ στο 901-901-56-17 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάμε με τον κύριο Κρίκα τώρα να δούμε τι γίνεται και με τους φορολογικούς ελέγχους. Και βεβαίως για ποιους θα γίνουν κάποιοι έλεγχοι σε ένα βάθος μιας δεκαετίας. Το κομμάτι στο οποίο αναφέρεσαι στην... Πρώτα απ' όλα να πούμε ένα γενικό κανόνα. Ο γενικός κανόνας είναι ότι υπάρχει ο γενικός κανόνας της παραγραφής, ο οποίος λέει ότι οποιοδήποτε έλεγχοι πρέπει να κοινοποιηθούν φύλλα ελέγχου εντός της πενταετίας. Mm-hmm. Τώρα τι γίνεται. Επειδή έχουμε την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών του ΑΣΑ και εκεί μπορεί να προκύψουν νέα καινούργια στοιχεία, τα λεγόμενα συμπληρωματικά στοιχεία, κυρίως για χρήματα τα οποία δεν είχαν στη διάθεσή τους οι ελληνικές τράπεζες. Ήταν χρήματα λοιπόν τα οποία δεν έχουν περάσει τον τραπεζικό τομέα. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν είναι από τις λίγες περιπτώσεις που λέμε ότι υπάρχει περίπτωση ο έλεγχος να παραταθεί μέχρι τη δεκαετία και να αναζητηθούν στοιχεία εντός δεκαετίας ή το κράτος να ανατρέξει δεκαετία για να μπορέσει να διεκδικήσει φόρους. Άρα είναι ένα ακόμη εργαλείο στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το γεγονός ότι πλέον έχουμε αυτή τη διμερή σύμβαση και μπορεί κάποιος να πάρει στοιχεία από εταιρείες του ΑΣΑ, από κράτη του ΑΣΑ και να αξιοποιηθούν για έλεγχο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ο γενικός κανόνας είναι πενταετία. Βέβαια, εμείς λέμε, επειδή βρισκόμαστε στην Ελλάδα και πάντα δεν ξέρουμε τι γίνεται, βέβαια ήταν κομβική και πάρα πολύ. Σωστή θα έλεγα ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που όριζε την πενταετία, θα λέγαμε ότι μια διατήρηση βιβλίων και στοιχείων έως και τα 10 έτη, νομίζω εκεί θα ήταν απόλυτα καλυμμένος. Θα ήταν απόλυτα καλυμμένος όμως ο φορολογούμενος. Τι σημαίνει για να έχεις όλο αυτό το αρχείο, που πρέπει να το ανά πάση στιγμή βεβαίως. Στην πολυνομία όμως που έχουμε στη χώρα μας, δυστυχώς θα υπάρχουν αυτά τα θέματα. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Στο 901-901-56-17 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μεγάλη είναι η αγωνία και των συνταξιούχων με αναπηρικές συντάξεις, κύριε Καλάκο, και βεβαίως αν θα υποστούν νέες μειώσεις. Ναι, και οι ανάπηροι δυστυχώς είναι από τις κατηγορίες που έπεσαν θύματα του νόμου του κυρίου Κατρούγκαλου. Δυστυχώς για να πάρεις την εθνική σύνταξη θα πρέπει να έχεις αναπηρία άνω του 80%, από εκεί και κάτω μειώνεται η αναπηρική σύνταξη. Η εθνική σύνταξη και έπειτα συμπληρώνεται από την ανταποδοτική σύνταξη. Δυστυχώς, οι συντάξεις που εκδίδονται με τον νόμο του κ. Κατρούγκαλου, οι αναπηρικές, είναι πάρα πολύ μικρές και αυτό είναι μία από τις κατηγορίες, όπως έχουμε ξαναπεί και η κυρία, που πρέπει να διορθωθούν άμεσα, αν όχι από αυτή την κυβέρνηση, από την επόμενη. Γιατί βλέπω μία αιμονή της κυβέρνησης, γιατί είναι μικρό το κόστος. Δεν παίρνει την πρωτοβουλία να διορθώσει αυτές τις δύο κατηγορίες που είχαν ατυχία με το μέρος τους και η πολιτεία φαίνεται να τους εκδικείται κιόλας. Καλησπέρα σας, κυρία Κωνσταντίνα. Ναι, καλησπέρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τις επικουρικές συντάξεις. Βεβαίως. Τι γίνεται. Mm-hmm. Ναι, πού είσαστε ασφαλείς, ποιο επικουρικό ταμείο έχετε. Στο ΙΚΑ. ΕΤΕΑΜ δηλαδή. Ναι, ΕΤΕΑΜ. Και είναι 3 χρόνια. Έχω καταθέσει τα χαρτιά μου και ακόμα δεν έχω πάρει. Πότε κάνατε αίτηση, πότε αποχωρήσατε? Ποια χρονολογία ήτανε? Το 2015. Ναι, έχει ξεκινήσει, εξαρτάται το υποκατάστημα, γιατί αυτή η σύνταξη θα βγει από το υποκατάστημα του ΙΚΑ που πήρατε την κύρια σύνταξη. Γιατί ήταν ενιαίο το ταμείο πρώτα επικουρικό και κύριας ασφάλισης. Αυτή τη στιγμή εδώ και 20 μέρες περίπου έχουν ξεκινήσει να εκδίδει το ΕΤΕΑ με επικουρικές συντάξεις. Προφανώς έχει ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2015. Εξαρτάται από το υποκατάστημα τι αριθμό συντάξεων έχει. Σε ποιο υποκατάστημα είστε?
Αμπελόκηπους. Είστε και στα δύσκολα, δεν είστε και στα εύκολα υποκαταστήματα. Πιστεύω στο επόμενο οχτάμινο να πάρετε την επικουρική σύνταξη. Α, τόσο πολύ, στο επόμενο οχτάμινο. Ναι, για να μην σας πω στο δίμηνο και δεν συμβεί. Θα μην πούμε όμως και τίποτα περισσότερο. Δεν νομίζω και... αργότερα. Αλλά εδώ στις επικουρικές θα πρέπει να προσθέσω ότι έχουν εκδοθεί αιτήσεις μετά την 1η-1η του 2015, 15.000 επικουρικές παράνομα. Α, μάλιστα. Μερικές από αυτές είναι και αρκετές ρουσφέτια, διότι ο νόμος δεν προέβλεπε να εκδίδονται επικουρικές με τον παλιό τον τρόπο. Αυτές έχουν εκδοθεί με τον παλιό τον τρόπο. Δυστυχώς το έχει αποδεχτεί η πολιτεία και με ένα έγγραφο που είχε στείλει ο κ. Πετρόπουλος έλεγε ότι όταν προσδιοριστεί ο νέος τρόπος υπολογισμού θα επανυπολογιστούν. Δεν ξεκινάνε να τις επαναυπολογίζουν. Τις αφήνει για την επόμενη κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει? Καθυστερεί, ότι λοιπόν, τις... δεν έπρεπε να ξεκινήσουν από τον επαναυπολογισμό αυτών που εκδόθηκαν, κακώς εκδόθηκαν ή και ρουσφέτια, γιατί έχουμε και πορίσματα του ΕΤΕΑΕ που μιλάνε για ρουσφέτια. Λοιπόν, μάλιστα, θα πρέπει να επαναυπολογιστούν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν από 80 μέχρι 100 ευρώ το μήνα παραπάνω. Όταν επαναυπολογιστούν θα πρέπει να επιστρέψουν χρήματα. Και γι' αυτό προφανώς, και επειδή πλησιάζουμε και σε εκλογές, δεν ακουμπάμε αυτές τις περιπτώσεις. Και καθυστερούν και οι νόμιμες. Και καθυστερούν και οι... Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και όλους εσάς. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 και 4. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.